Έκλαιγες και το βράδυ. Έκλαιγες. Και καπάκι η εικόνα του, του αγαθού εσύ. Γίγαντα, να πούμε, αρχίδι καμπούρι του οικοδόμου, πήδηξες να βάζει τις βολές, να πούμε. Δηλαδή, ο λαϊκός ο Τερέγκας που ακούει Final Countdown και εμάς μετά τα μυαλά μας θα είναι καλά. Άντε δεν καθίστε φρόνημα, μας έχετε σπάσει τα νεύρα. Συγχαμένη. Έκλαιγε αυτό, Μπίλι, έκλαιγε. Τι έκλαιγε. Στην τριβάνη, πήδηξε και αυτό εκεί. Βγήκα κατευθείαν σε κάτι κοντέ μπασκέτε στη Σταυρούπολη και παίζαμε μπάσκετ το βράδυ. Σαν χαζί. Πήραμε την μπάλα και βγήκαμε έξω. Λες και θα το παίρναμε και εμεί το μετάλλιο, αν προλαβαίναμε και κάναμε κάνα δύο σουτ. Πού είσαι, Γιανούλη. Τι έγινε, ρε. Τι πήρε χαρτάκι. Παίρνει χαρτάκι, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο. Χαρτάκι. Τι. Ποιο είναι αυτό το στέλνιο. Λέει Everton, Σάββατο. Α, του βασιλιά είναι. Ναι. Του βασιλιά είναι. Τι, στοίχημα. Ναι, να το κρατήσουμε αυτό. Μπορεί κάποτε σε πληστηριασμό να πάρει λεφτά. Ε, ναι. Σαν κάποτε το... είναι του βασιλιά το χαρτί και τέτοια. Μεγαλύτερος τζογαδόρος όλων των εποχών. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κλαίγαμε πάλι το μεσημέρι. Είναι η αγαπημένη μου ώρα, δηλαδή πραγματικά περιμένω. Επειδή έχει μου σπάσει τα νεύρα ο Στέργιος μια ώρα, δύο ώρες. Ωραία. Σήμερα είχα και πινελίκι από το πολύ πρωί. Ναι. Ναι, ναι, είχα... Έγινε ένας ψιλογαμός. Έπεσε και τον πινελίκι είναι η αλήθεια. Σε έναν που είπε κάτι, γι' αυτό λέει δεν το είπα. Τέλος πάντων, εγώ επειδή πίστευα ότι το είπε. Εντάξει, έπεφε το πινελίκι δεξιά και αριστερά. Μετά έρχεται και με ηρεμεί. Ο ίδιος. Ο βασιλιάς. Ξέρεις να συνεμεί ένας βασιλιάς. Ε, ξέρεις τι είναι. Πολύ σημαντικό πράγμα, φίλε. Ε, βέβαια. Ολόκληρος βασιλιάς έρχεται και να λέει, επ, έλα εδώ κοράκι μου, θα σε ηρεμήσω εγώ. Θα σε ηρεμήσω εγώ. Τι έγινε τώρα, εδώ. Έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη, για να ξέρουμε τι γίνεται. Γαλατασαράι 0-0 με την Κόνιασπορ, 1-1 Λοκομοτίβ Μόσχας από τα εμπορικά, τέλος πάντων, με την Ουράλ. Καλοί άνθρωποι και στη Ρωσία γενικότερα, η ΤΣΕΣΕΚΑ κέρδισε πριν με στην Κρόσνη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Γιαννούλης έχει το μυαλό του αλλού, έχει κανονίσει τριήμερο στην Αράχοβα. Δεν κανόνε. Τι. Στην Αράχοβα, βρήκε κιόλα. Τραγικό, φίλε. Τραγικό. Πήγα μια φορά στην Αράχοβα. Έτσι για να πω ότι πάω. Ναι, δεν είναι χάλια. Δεν κατάλαβα γιατί πάνε. Αθηναίοι. Ποιο είναι ο λόγο. Δηλαδή, Αθηναίοι. What the fuck, για ποιο λόγο πα. Αυτό πε το λίγο ολόκληρο μα. What the fuck are you doing. Ναι, τι πα και κάνει. Έχει ένα δρόμο. Ναι. Δεν μπορεί να ξέρει να πάει να βάλει πουθενά το αμάξι. Πουθενά. Πουθενά. Πρέπει να δώσει ένα 50-21 για να στο βολεύει που και πού λες, είμαστε στην Νάπολη. Ναι, πάμε παρακάτω. Ένας δρόμος εκεί πέρα και καλά κάτι. Κάτι μπάρ του κόλου. Κάτι μπάρ και λες και γεμίζουνε. Είχε ένα μπουζουξίδικο εκεί πέρα που τραγουδούσε ένας χοντρός σαν εσένα έτσι με τέτοια κοιλιά. Ούτε ωραίος κατά... τύπος, κατάλαβα. Εκεί πέρασε καλά. Ναι, λέτζεις, ναι. Ναι. Σύχαμα που θα μας κάνει κιόλας. Ναι. Όλοι μου ζαλίσαν τα τέτοια τα πελέ να πάω να φάω φασολάδα σε έναν εκεί πέρα γιατί λέει έχει ειδική φασολάδα. Καμία σχέση φασολάδα. Μάνα μου η φασολάδα εκατομμύρια φορές. Τι ξέρω εγώ. Ναι. Φασολάδα. Ωραία, λοιπόν είναι η εκπομπή που πάμε... κυνηγάει την Αράχοβα από εδώ, ναι, και πέρα. Ναι. Αράχοβα, μην, να και κάτι που συμφωνούμε. Μην πάτε στην Αράχοβα. Είναι μια συχαμένη περιοχή. Εντάξει, δεν αξίζει τον κόπο να ξοδεύετε τα λεφτά σας τζάμπα. Δεν υπάρχει κάτι. Κατεβαίνοντας την κατηφόρα μετά την Αράχοβα, στα 30 χιλιόμετρα αριστερά έχει ένα χωριό που έχει ωραία παϊδάκια. Μπορείτε να πάτε εκεί και να πάρετε τον μπούλο μετά, όχι την εκτέρευση. Στον δρόμο, στην κατηφόρα πάνω. Ναι. Πριν τη Θήβα. Θήβα είναι από την άλλη, Γιάννη. Πού μας έβγαλες τώρα. Κύριε, εκεί όντως έχει μια πινακίδα Θήβα, ρε αγόρι μου. Μια πινακίδα Θήβα. Δεν πας ποτέ. Αράχοβα, άκυρο. Άκυρο, φίλε. Κυνηγάμε όποιο του δυτικού πράκτορα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Προτείνει Αράχοβα, τρώει χαστούκια. Δεν κάνει. Δηλαδή το Μέτσοβο είναι πιο καλό. Εννοείται. Στο Μέτσοβο, φίλε, πας εκεί πέρα και την ακούς. Στην Αράχοβα την είπα να κάνεις. Ναι. Ένα δρόμο έχει. Στο Μέτσοβο, φίλε, εκπληκτικό πιάτο. Γίνο. Το παϊδάκι με κοτσιμπέρι. Εκπληκτικό. Βάζεις κοτσιμπέρι, δύο κοτσιμπέρι από πάνω και τρώω τα παϊδάκια. Αυτό είναι. Τυρί. Είναι τυρί. Άλλο διάστημα. Ναι, έχω φέρει και ένα τόνο, να ξέρεις. Ωραία, δεν θα μας καλέσει το σπίτι. Ναι, να θα κάνουμε μια μετσοβέλα, μετσοβόνε και μετσοβάτι. Εντάξει. Ωραία, θα κάνουμε ένα τέτοιο. Ένα μετσο ό,τι να είναι. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες πολύ μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στην Τενερίφη. Είχαμε σήμερα συνέντευξη τύπου του Μπάνε Πέρεβιτς. Ναι. Εντάξει. Έχουμε την Κυριακή το μεγάλο παιχνίδι της πόλης μας, το ΠΑΟΚ Άρης. Ωραία, που ο Γιαννούλης πουλάει τρέλα και λέει πολλά με λίγα. Ενώ έχει εμπειρία από τέτοια παιχνίδια και ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή αυτός που δείχνει χάλια μπορεί να αναστηθεί, πουλάει τρέλα. Δεν έχει πάγκο ο Άρης. Τι δεν έχει? Πάγκο. Τον Κοέλιο έχει τον πάγκο, βέβαια, που δεν έχει πάγκο. Πρέπει να τον έχει ξεφτυλίσει αυτό, ναι.
Τι, τον Κοέλιο. Γέλο πρέπει να τον έχει ξεφτυλίσει. Τον έχει τελειώσει, φίλοι, πραγματικά. Δεν έχει γονατίσει. Ναι, θα διαβάσω ξανά γιατί είναι αγαπημένη μου ατάκα πλέον αυτή που είπε. Θέλω να μου την κάνει και εσύ μια ανάλυση. Δεν μπορώ άλλο. Δεν είναι. Όχι, μπορώ να καίω τον εγκέφαλό μου. Όχι, φίλε, πρέπει να τον κάψει τον εγκέφαλό σου γιατί δεν υπάρχει και πολύ υπόλοιπο. Αλλά... Δηλαδή ναι. Θα παιχτεί ο αγώνα και θα περιμένουμε. Εγώ, α πούμε, θα περιμένουμε το τέλο του αγώνα. Όλοι θα περιμένουμε. Ούτε πραγματικά να μην παίξουν καθόλου. Δεν με νοιάζει. Ναι, α πούμε στην τύχη ένα σκορ και να πάμε κατευθείαν συνέντευξη τύπου. 81-64. Τι έγινε, δει. 81-64. Εντάξει. Μ' αρέσει, με βολεύει. Τέλος πάντων, είμαστε ευχαριστημένοι γιατί αποτύχαμε, γιατί μάθαμε. Να σου πω, ρε, εσύ, άμα προπονητής της ομάδας σου σου πει, είμαστε ευχαριστημένοι γιατί αποτύχαμε, γιατί μάθαμε. Είμαι χαρούμενος όταν χάνω, γιατί μαθαίνω, γιατί χάνω. Όταν κερδίζει κάποιος, αποπροσανατολίζεται. Τιλτ. Θυμάστε τα αμερικάνικα. Τα αμερικάνικα, ρε. Δεν μπορώ να μεταφέρω την εικόνα του τετράφυλλου που μου λες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να την πίνει δηλαδή, και να τα λέει αυτά. Όχι, ο προπονητής του Άρη πάει χωρίς να την πίνει στη συνέντευξη τύπου. Μη φεύγεις. Κάτσε κάτω. Δεν την πίνει. Αποκλειστικό. Θεός, μη πειράξτε τον Αγγέλου Λαμόγια, αφήστε τον ήσυχο. Εντάξει. Είναι ένα παιχνίδι, θα κερδίσει ο καλύτερος στις λεπτομέρειες και να χάσει δεν σημαίνει ότι φταίει αυτός. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, Γιάννη μου, σαν εκπομπή. Δεν το πιάσα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Συμφωνώ. Είναι κάτι. Συμφωνείς αυτό. Αυτό ήθελα να ακούσω. Εντάξει, αφήστε ήσυχο τον Αγγέλου. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Τι έμαθες. Ο Πάουκ έπαιξε. Τι. Τενερίφη. Τενερίφη. Ένα δικός τρόπος να κερδίσει η ομάδα ήταν αυτός που έπαιξε. Είχε και την τύχη μαζί. Είχε σε πολύ μεγάλη μέρα τον κολλητό σου τον Λίνο. Πιστεύεις ο Λίνος μπορεί να ξανακάνει τέτοια εμφάνιση? Κάθε εβδομάδα, κάθε τρεις μέρες περιμένω ότι θα κάνει αυτό το πράγμα. Σοβαρά μιλάς. Ταλέντου και αυτά που έχω δει. Αλλά δεν τα κάνει ποτέ. Πιστεύω κάθε, ότι αυτό μπορεί να κάνει. Δηλαδή το maximum, το δυνατοτήτων είναι αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να παίζει έτσι κάθε παιχνίδι. Μπορεί. Να έχει 6-7, ρε Γιάννη. Δεν σου εννοώ για την ευστοχία, ρε. Δεν είναι μόνο η ευστοχία. Είναι και οι επιλογές είδες... μαζί σου. Το σημαντικό ακριβώς, δεν είναι τα σου. Πότε ήξε τα πήρε. Πότε τα πήρε, πότε έκλεισε μέσα. Ακριβώς. Δηλαδή, που έβαλε το τελευταίο καλάθι και δεν σούταρε, που κανονικά έπρεπε να σουτάρει. Απ' έξω. Το έπρεπε υποκειμενικό είναι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι ζεστός. Έχω 6-7. Αυτό τώρα είμαι σίγουρος δεν ξέρει πόσα έχει. 5-6, 5-7. Μήπως έχασα ένα ακόμα και δεν το θυμάμαι. Μήπως ξέρεις, μέσα στο μυαλό την ώρα του παιχνιδιού δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Υπάρχουν και παίκτες που τα μετράνε. Εντάξει, δεν νομίζω ο Λίνος να. Άμα τα μετράει κιόλα, άστα να πάνε. Εγώ πιστεύω στο ταλέντο αυτού του παίκτη ότι αυτό μπορεί να κάνει κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι το ταλέντο του. Γι' αυτό όλοι μιλάνε για τον Λίνο τόσα χρόνια. Αλλά το κάνει 5 φορές το χρόνο. 4, 3. Ενώ η αξία του είναι να το κάνει κάθε εβδομάδα. Αυτό κάθε εβδομάδα είναι υπερβολή. Όχι, φίλε, δεν είναι υπερβολή. 3-4. Τι είναι, ό,τι έκανε χθες, το έκανε στο Γιάκοβιτς κάθε 3 μέρες. Μια απλή μέρα του στο Γιάκοβιτς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί αμυντικά δεν έκανε τίποτα σπουδαίο ο Λίνος. Επιθετικά ήταν, το ίδιο και ο Πέτζα. Απλώς ο Πέτζα το έκανε ένα 3 μέρες αυτό. Ναι. Η ναι, συνηθισμένη αυτό, του βραδιά. Αυτό ο Πέτζα όμως στα 23 του έπαιζε NBA, εντάξει. Βασικός. Ναι, τώρα σου λέω τι συγκρίνουμε, πώς είναι η σύγκριση. Δηλαδή ο Λίνος έπρεπε να είναι αυτό το πράγμα. Όχι σου τέλει 3 πόντων που ήταν ο Στογιάκοβιτς, αλλά να βάζει εκεί κοντά στους 20 πόντους. Αυτή έπρεπε να ήταν η ζωή του. Και να παίζει τώρα στο NBA εδώ και 5-6 χρόνια. Αλλά έχει άλλα πράγματα στο κεφάλι του. Γιατί είναι καθαρά εγκεφαλικά αυτά τα πράγματα που έχει και δεν τα κάνει. Εγώ θεωρώ ότι και δεν είχε ξεκάθαρη στόχευση η καριέρα του. Δηλαδή, ναι. Όχι είναι γκάρ, όχι είναι τριάρι, όχι είναι τάερα. Τεσσάρι. Όχι, αυτό είναι από 15 χρονών που εμφανίστηκε, τον θυμάμαι, που όλοι λένε Playmaker 2005. Είναι Playmaker 2005. Βάλτε τον και στο 4 τώρα που είναι η θέση του. Στο 4 είναι. Και πότε έπαιξε μπάσκετ ο Λίνος? Όταν τραυματίστηκε ο Μαργαρίτης πριν 2 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βρήκε χώρο. Βρήκε. Δεν, το από μεγάλο ανάγκη. Παιχνίδι. Από ανάγκη έπαιξε εκεί. Το μεγάλο το παιχνίδι χωρίς Μαργαρίτη γίνεται. Ναι. Γιατί αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη. Μα δεν έχει την ασφάλεια του άλλου. Δεν έχει ότι και να βγω εγώ θα μπει μέσα ο αρχηγός και θα μας σώσει. Mm. Γιατί πολλοί έτσι παίζουν. Γιατί το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι ομαδικά άθλημα, δεν είναι ατομικό άθλημα. Λες, άμα δεν είμαι καλός εγώ, σήμερα επιθετικά κάποιος άλλος θα είναι. Δηλαδή θα βλέπεις. Ας πάω στην άμυνα εγώ. Εγώ. Πολλοί παίκτες έτσι κάναμε. Δηλαδή σήμερα σκοράρω εγώ, δώστε μου την μπάλα. Δεν ήμουν άστοχος. Δεν τις τραβούσα τις ενέργειες. Ναι. Πήγαινε και κάλυπτα αυτόν που τραβούσε. Δηλαδή πάντα τον Αμερικάνο που ήταν ο άλλος ο ψηλός. Ένας ήμουν εγώ και ο άλλος ήταν ο Αμερικάνος. Και οι Αμερικάνοι δεν παίζανε και άμυνα. Ξέρεις, δηλαδή άλλο στυλ μπάσκετ τώρα πριν 10 χρόνια, 15. Αυτό γινότανε. Απλώς για το Λίνο τώρα που τον πιάσαμε, το παιδί αυτό πρέπει, αυτή έπρεπε να ήταν η καριέρα του. Σε μια καλή μέρα αυτά τα νούμερα. Επειδή ο Μαργαρίτης θα μείνει κανένα δίμηνο εκτός από ό,τι φαίνεται. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία για τον Πρέπει Λίνο. Πρέπει να σταματήσει ο Λίνος μόλις φτάνει τους 10 πόντους, 8-10 πόντους, ότι τελείωσε η δουλειά του. Επιθετικά. Γιατί αυτό βλέπω εγώ. Ξέρεις, πολλοί παίκτες να περνάνε τους μέσο όρο, να περνάνε το μέσο όρο τους. Να στοχεύουν σε πάνω μέσο όρο. Δηλαδή, πόσο έχω εγώ, 8 πόντους μέσο όρο. Κάτσε να βάλω 8, 9, 10 πόντους, άρα είμαι εντάξει. Αλλά είναι πολύ λάθος αυτό. Δηλαδή ο προπονητής δεν το έκατσε να δει. Ξέρεις τι γίνεται με το σκοράρισμα πλέον. Επειδή το rotation είναι συνεχές, αγόρι μου, εκεί που είσαι καυτός, καμιά φορά αναγκάζεσαι και μπαίνεις στον πάγκο. Όχι, συνέχεια γίνεται αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι αν θα μπεις εξίσου ζεστός. Καταλαβες. Ναι. Είναι θέμα. Ωραία. Γι' αυτό γίνονται και τα πολλά τα σουτ τώρα και τα πολλά τα τρίποντα. Πράγμα που δεν έχουν καταλάβει οι ειδικοί δημοσιογράφοι του μπάσκετ. Ναι, εδώ γι' αυτό σε έχουμε, αγόρι μου! Γι' αυτό σε έχουμε! Γίνεται, επειδή βλέπουν όλοι πολλά τρίποτα. Πολλά τρίποτα. Γιατί σου κάνουν πολλά τρίποτα, για να βρουν ρυθμό. Όχι. Γιατί μόλις παίρνουν την μπάλα την μπουμπουνάνε. Γιατί άμα δώσει πάσα θα τη σουτάρει ο επόμενος. Δεν γίνονται επιθέσεις 24 δευτερόλεπτα. Ξέχασέ το. Λίγες είναι. Λίγες είναι με εντολή. Με στα 14-15 γίνονται. Μπαμ, γι' αυτό γίνονται τα σουτ, τα τρίποντα. Τα πολλά τρίποντα. Εντάξει, υπάρχει καλύτερη τεχνική πλέον στο σουτ, φίλε. Είναι πιο δουλεμένο, πιο πολύ σουτέρ. Καλά. Επειδή μπαινοβγαίνεις, μόλις έρθει η μπάλα, όλοι έχουν εντολή από το μάνατζερ τους. Μπουμπούνα τη, μην μπασάρεις. Όλοι έτσι είναι. Δεν είσαι το πρόβλημα. Καλά, ειδικά οι μαύροι είναι. Ειδικά οι μαύροι, ειδικά όλοι οι παίκτες, ειδικά οι μαύροι. Και δεν μ' άρεσε και που διάφοροι μάνατζαροι όταν παίζουν ένα παιχνίδι, ο παίκτης τους κάνουν ειδικά αφιερώματα. Το κάνουν συχνά. Το κάνουν συχνά. Για social media. Ο παπάς τι έγινε, ρε, πού είναι ο παπάς. Τι έγινε. Έπαιξε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Το πήρε μόνος. Τώρα τι έκανε, πού είναι. Δεν ξέρω. Έκανε, δηλαδή, δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός προχθές. Έπαιξε. Ευρωλίγα έπαιξε, δεν έπαιξε. Έχασε. Κέρδισε. Τι, πού είναι ο παπάς, που ο ηγέταρος και ο Θεός. Έσβησε τώρα. Άντε, τώρα σε καραμίνα θα ξαναπαίξει ένα παιχνίδι, ξανά Θεό. Και μετά πάπαλα πάλι. Αυτός είναι έξυπνος, φίλε, να ξέρεις. Τον πουλάει πολύ καλά τον εαυτό. Ο παπάς. Δεν σου λέω για τον παίχτη, για τους δημοσιογράφους όλους. Ε, ο φίλε, παπάς, ο νέος ηγέτης, ο Διαμαντής. Ο νέος ηγέτης που έγραψε είναι καθυστερημένος. Ο παπάς είναι 30 χρονών φτάνει. Δεν είναι νέος ηγέτης, είναι ένας παίκτης που έχει την πορεία του, έπαιξε στον ΠΑΟΚ, έπαιξε στον Πανιόνιο. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι σκεφτόνα. Ο πρώτος που του έδωσε ρόλο μπασκετικό, ο ΠΑΟΚ είναι. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Γιατί ήταν όχι στα χαμένα, στα πολύ χαμένα όταν τον πήραμε. Τέλος πάντων, για μένα όποιοι γράφουν για νέους ηγέτες και δεν είναι παπαριές. Ναι, δεν, εντάξει, να δεν είναι. Κάνουν αυτό. Δεν είναι οι δημοσιογράφοι, είναι κάποιοι. Εντάξει, μην ψάχνετε να βγάλετε από τη Μίγα Ξύγκη. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Εκείνο το παιχνίδι τράβηξε, το πήρε τσαμπουκά. Ναι, το μαγιά πήρε, μαγιά. Του, ναι. Ωραία, θα πας στο αφιέρωμά σου, ρε φίλε. Μην κάνετε 5 μέρες αφιερώματα τώρα με τον νέο ηγέτη. Κακό. Και δείξει και τα κατέβασε στο σορτσάκι. Δηλαδή, εμείς δεν πρέπει να γράψουμε για τον Χρυσικόπουλο τώρα. Δηλαδή, ναι, πρέπει να γράψουμε μια εβδομάδα. Θα έρθει πάω Κάρι, θα βάλει 6 πόντους, θα πάρει 3 rebound, θα βάλει κάποιους 15. Ω, αυτός που έβλεπε 15, μεγάλο. Ο ΠΑΟΚ έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές συνεχώς. Μία είναι ο Γκος, μία είναι ο Λίνος, μία είναι ο Κόνιαρης, μία είναι ο Χάτσερ, μία είναι ο Μαργαρίτης. Κοίταξε, το παιχνίδι ήταν ακριβώς παιχνίδι στόχευσης. Δηλαδή, έδωσε 5 εντολές ο προπονητής και οι 5 κάτσανε. Γιατί άλλο να δει τι εντολές και μπορεί να ξέρει κάποιο από του άλλου. Κοίτα, ειδικά το σχήμα με Γκος Κόνιαρη, φίλε, ήταν εκπληκτικό.
Εγώ ειδικά για μένα αυτοί οι δύο και πάλι το κλειδί του παιχνιδιού είναι ο Αθηναίο. Στο λέω, στο έχω πει 10 φορές. Δεν είναι, φίλε, το Αθηναίο το κλειδί. Ο Αθηναίο... Μέχρι να μπει ο Αθηναίο στο παιχνίδι. Ναι, αλλά μπαίνει πάντα στο τέταρτο του δεκάλεπτο και είναι έτοιμος. Άλλο οι πινελιές. Όχι, η πινελιά είναι εκεί, φίλε. Μα δεν θες τον Αθηναίο να σε τραβήξει 30 λεπτά. Αυτό το θες τα τελευταία 5 λεπτά. Παρόλο που έχασε τις δύο βολές. Αυτό πώς έγινε. Αυτό πώς έγινε, ρε πιστεύω. Τέλος πάντων, έχασε. Έβαλε όμως το τρίποντο πιο πριν. Δηλαδή, επιθετικά δεν έχει κράτσει την μπάλα. Έδωσε την assist. Εντάξει. Ναι, απλά θέλω να σου πω μερικά λόγια, ρε φίλε, το να κρατήσει μια ομάδα που έχει μέσα όρο 85 πόντους. Να τον κρατήσει εντός έδρας 65. Σημαίνει ότι το αμυντικό πλάνο όλη την τέτοια βγήκε. Βγήκε και συν αστοχία. Εντάξει, χάσαν και αυτοί τον γκόλο του στα μίδια. Χάσε, κάτσε ρε φίλε, δεν βάλωσαν μόνο ελεύθεροι. Ας πούμε, από αλλού τα περιμέναν, άλλους τα έβαλε. Τα έβαλε ο τέταρτος ψηλός της ομάδος. Τρίτος. Χτύπησε κάτι. Όχι, από την Τενερίφη. Αυτός που, δηλαδή, που κλείσανε όλοι τους βασικούς 6 παίκτες και σκόραρε 15 πόντους. Ο τέταρτος ψηλός από την Τενερίφη. Δείγμα όμως ότι τους εγκλώβησες. Τους εγκλώβησες ακριβώς. Δηλαδή, άμα δεν ήταν και αυτό, μιλάγαμε για 15 πόντους κέρδιζε. Άμα ο Χάτσερ ήταν σε λίγο καλύτερη μέρα, θα ήμασταν 15 πόντους. Όχι, γιατί ο Χάτσερ όταν είναι σε καλή μέρα παίρνει όλες τις προσπάθειες. Να έχει κάνει τεράστια λάθη, ναι. Κάνει επιθετικά. Να σου πω κάτι, αυτός φαίνεται η ηλικία του. Του Χάτσερ φαίνεται. Δηλαδή, δεν είναι εκείνο το. Δύο τρίπλες πηδάει. Τώρα ξέρεις, χρειάζεται μια τρίπλα ακόμα να μαζέψει δύναμη για να απογειωθεί. Τώρα είναι πιο γρήγορο το μπάσκετ. Ναι. Εγώ και εγώ πιστεύω ότι Κόνιαρης με Γκος πρέπει να είναι το βασικό. Και ο Κόνιαρης τώρα ανέβηκε. Φίλε, ο Κόνιαρης όμως θα σου πιέσει τον playmaker, θα δώσει ενέργεια στην άμυνα. Ο Κόνιαρης πρέπει να βάλει το πρώτο σουτ. Πρέπει να βάλει το πρώτο δεύτερο σουτ. Εκεί πρέπει να το βάλει. Μόλις τα βάλει αυτά. Φίλε, έχει τρομερό σουτ, εντάξει. Έχει σουτάρα. Έχει βάλει πάλι κάτι ασάλιο, όταν δεν είναι. Δηλαδή, αυτό σε τραβάει επιθετικά στην αρχή. Αυτό σε τραβάει. Τέλος πάντων, να πάμε λέω, στο πρώτο διάλειμμα για να γυρίσουμε και να δούμε και τι έγινε άλλο σήμερα. Σπα Πριβέ, Ιωάννη Κολέτη 24. Κοιτάς και γελάς. Κοιτάω την ώρα που είναι 9 παρά πήγε. Ο Κουσκούνης, θυμάσαι τι έλεγε. Τι έλεγε, Βεντούζα. Έψαχνε το ρολόι, κοιτάει άλλη τι ψάχνεις. Επειδή δεν το βλέπε καλά, λέει δεν βλέπω την ώρα. Έτσι έκανες. Για μασάζ, υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ, όλα. Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica, spaprivé.gr, το site τους, για να δείτε τις τιμές και αυτά, και 5-2-3-1-0, 5-30-5-80. Την Πέμπτη έχουμε στο χρώμα τον Βασίλη Δήμα και την Κυριακή τον Ηλία Καμπακάκη στο χρώμα Club και Ιωάννης Μαλλιάς, Νικομιδίας 11, Barber Shop. Και τώρα και γυναικείο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τώρα είμαστε στον αέρα. Γιατί είμαστε. Άρχισε ένα σολάρο και δεν είμαστε στον αέρα. Δεν πειράζει. Γεια σου, ρε Λιβαδιά. Καλησπέρα. Όφαγε η Λοκομοτίβ. Πάρτα να έχει. Λοκομοτίβ Ουράλ 1-2. Η Γαλατά παραμένει στο 0-0. Μάλιστα. Τι άλλο είχαμε σήμερα, Σταύρε. Συνέντευξη τύπου του Μπάνε, ρε φίλε. Συνέντευξη τύπου του Μπάνε. Δεν ξέρω, είχα την ανάγκη να πάω. Ήθελα να πάω. Αν και ακάλεστος πήγα. δεν ήταν κάτι που στέλνουν και προσκλήσεις. Καλά, δηλαδή θα σου πει κάποιος γιατί σου είπε κανείς γιατί πήρθες. Αυτό έλειπε. Θα σου κάποιος με ρώτησε γιατί ήρθες. Όχι, έτσι ρε παιδί μου. Πήγα για να δω τι θα γίνει, τι θα πει ο Μπάνε. Τι έλεγες, μήπως φύγει. Όχι, ξέρεις γιατί πήγα, πραγματικά. Πήγα γιατί ήμουν κάτι μέσα, δηλαδή ήμουν σχεδόν σίγουρος. Τώρα, σιγουριά ήταν αυτό, ελπίδα ήταν αυτό, κάτι βαθιά μέσα μου έλεγε ότι σήμερα θα τον μπουμπούναγε ο Μπάνε για επενδυτή. Ότι έχουμε βρει επενδυτή, έχουμε βρει ιδιοκτήτη. Πώς το λένε, πρόεδρο. Άνθρωπο με λεφτά. Άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει. Κανονικός άνθρωπος. ΓΑΕ. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγα. Ήθελα να ξέρεις αν. Δεν ξέρω, ήθελα να ήμουν εκεί. Τελικά δεν είπε αυτό.
Είπε αρκετά πράγματα. Πράγματα που γνωρίζουμε, πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Νομίζω έπρεπε να πει και άλλα πράγματα. Να μπει σε λεπτομέρειες, δηλαδή αυτό εννοώ. Έτσι... Δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Βοήθαμε, ρε, για τη δημοσιογραφία σου. Αφού μέσα. Αφού διαφωνούμε σε αυτό το θέμα. Τι να πει, εντάξει, εγώ είμαι της άποψης ότι και πολλά είπε. Εντάξει, δεν είναι για πολύ σάλιο. Όχι, εννοείται θέλαμε σάλιο και ο ίδιος. Γι' αυτό δεν μπήκε, γι' αυτό δεν έδωσε και μεγάλες αναλύσεις, γιατί δεν ήθελε τα σάλια μάλια. Γι' αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά έπρεπε όμως να ξέρουν διάφοροι άνθρωποι εκεί πέρα τι γίνεται. Τι γίνεται, ρε φίλε, δεν έχουμε λεφτά να βγει σε σόν. Και πρέπει να βρούμε επενδυτή. Ναι. Η διαφωνία μας βασικά δηλαδή, είναι... Δηλαδή η συνέχιση που έγινε, γιατί ξαφνικά φέτος έγινε ότι δεν βρέθηκαν λεφτά. Ότι δεν έχει λεφτά η ομάδα. Όχι, η ομάδα έχει προγραμματίσει, άκου να δεις τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Ότι έγινε μια κουβέντα τέλος πάντων, το καλοκαίρι υπολόγισαν ότι για να μην κινδυνεύσει η ομάδα χρειάζεται, ξέρω εγώ, ένα budget 700-800 χιλιάρικα. Ναι. Εντάξει, γιατί ανέβηκε, ξέρω εγώ, ο Προμηθέας στο budget του, ανέβηκε η Λίμνος στο budget του, ανέβηκε ο Χολαργός που έχει λεφτά, ανέβηκε, ξέρω εγώ, πώς το λένε, ο Πανιώνιος δεν έχει την εικόνα την περσινή, είναι λίγο καλύτερος. Γενικά, τέλος πάντων, όταν σου λέει ότι μέτρησα την αγορά, αυτό το πράγμα κάνει. Αυτό, ας πούμε, για μένα ήταν λάθος. Του ΠΑΟΚ. Γιατί μέτρησε την αγορά. Γιατί είναι φίλε, δεν μπορώ να στήσω 300.000 ομάδα και να πέσω. Αυτό ήταν λάθος του ΠΑΟΚ. Και λάθος και του Πρέλεβιτς που άφησε να γίνει. Το παραδέχτηκε. Ναι, εγώ λέω λοιπόν ότι στη θέση του Μπάνε το ίδιο θα έκανα. Ναι, όχι, γιατί να κάνεις το ίδιο. Φίλε. Γιατί είναι Γιάννη. Έχεις έσοδα 100 δραχμές. Γιατί να κάνεις. Υπάρχουν τα προσδοκόμενα έσοδα 200. Άκου, τι δεν υπολογίζει μια ανώνυμη εταιρεία αθλητική. Το καλοκαίρι δεν υπήρχε η διάθεση της πολιτείας να ζητήσει από τις στοιχηματικές 5 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει άδεια. Ναι. Ωραία. Ναι. Λέει λοιπόν τα προσδοκόμενα έσοδα. Τι έσοδα είχαμε πέρσι από το ΝΟΠΑΠ. Ωραία. 300.000, 280. Ναι. Ας υπολογίσουμε φέτος 220, ρε αγόρι μου. Τα ίδια, ρε παιδί μου. Όχι, πιο κάτω σου λέω εγώ. Ναι. Πιο κάτω. Εντάξει. Ναι. Όταν ξαφνικά δεν έχει ούτε 220, γιατί βγήκε μια διρεκτίβα που δίνει τα Βατζηλίκη η εταιρεία λεφτά τα οποία θα τα κόψει από κάπου. Και αυτό το κάπου φτάνει σε μένα, φτάνει στον ΠΑΟΚ. Φτάνει, δηλαδή, φτάνει στα ραδιόφωνα, φτάνει σε εφημερίδες, φτάνει στα site, φτάνει δηλαδή, στον ΠΑΟΚ. Όλες οι στοιχηματικές εταιρείες πρέπει να δώσουν 5 εκατομμύρια ευρώ ντεπόζιτο. Ναι. Πρώτη-πρώτη δηλαδή, 5 εκατομμύρια και βγάλει άδεια. Ενώ μέχρι τώρα δεν υπήρχαν. Ναι, για 5 χρόνια, όχι για πάντα. Μία φορά 5 εκατομμύρια για 5 χρόνια είναι. Ναι. Άρα 1 εκατομμύριο δηλαδή. 1 εκατομμύριο το χρόνο, ναι, αλλά 5 μπροστά. 5 μπροστά. Εντάξει, αυτό είναι γελίο. Αυτό σου λέω. Ποια δεν μπορούσε κανένα Πρέγκεβιτς. Μόνο οι στοίχημα που είναι δυνατή, ρε φίλε, η B365. Εντάξει, ναι, αυτό ρε. Ναι, αλλά... 2-3, αλλά υπάρχουν 200. Ναι, αλλά τυχαίνει ότι κόψουν, η στοίχημα έχει μια άλλη που έχει ανοίξει στη Γερμανία. Ωραία και επενδύει εκεί, άρα μειώνει τον budget εδώ, δικαιωμάτισε και καλά κάνει. Και καλά κάνει, ωραία. Η εταιρεία είναι. Ναι, ο ΠΑΠ, όπου γουστάρει δίνει. Ο ΠΑΠ τα πληρώνει αυτά, τα 5 εκατομμύρια. Εννοείται, αλλά για τον ΠΑΠ τι είναι, ψίχουλα είναι. Ναι, δηλαδή ο ΠΑΠ που είναι και καλά λίγο κρατικό, όχι, λίγο... Όχι, μια χαρά, τσέχη είναι, δεν είναι, πληρώνει, ναι. Κανονικά. Α. Ωραία, αλλά για αυτούς είναι, έχουν το μονοπόλιο το γήινο. Ναι. Δεν, τι να κάνουν, έχουν τα μαγαζιά. Ναι. Δηλαδή βγαίνει το νούμερο, βγαίνει δεν είναι πρόβλημα νούμερο. Γι' αυτό. Άρα είναι δάχτυλο στο ΠΑΠ αυτό τώρα να κάνουμε και το... Δεν το ξέρω, αλλά μπορεί. Η κυβέρνηση... Ναι, μπορεί να θα μπορούσε να είναι και τέτοιο. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, ναι. Δεν κολλάμε τώρα σε αυτό. Κολλάμε, σου λέω τώρα για τον προγραμματισμό. Ρε, ναι, ο προγραμματισμό. Ξαφνικά δεν έχει ούτε τα 2,20. Ανακοινώθηκε σήμερα μια συμφωνία έχεις, με τη Vattenfall. Ναι, έχεις 3 εκατοστάρικα από τον ΟΠΑΠ. Και καλά. Τα χάνεις. Έχεις 150 από την τηλεόραση. Δεν τα έχεις πάρει ακόμα. Δεν τα έχεις πάρει. Ναι. Άρα αυτά είναι τα λεφτά σου. 3,50. Και περιμένεις για να φάγω από κανένα εισιτήριο. Και εισιτήρια και αυτά. Ναι. Και άντε 5 ακόμα μικροχορηγούς. Ωραία. Ωραία. Που να είναι κανένα εκατοστάρικο και αυτή είναι όλο χοντρά χοντρά. Εντάξει. Αυτό. Μα κοίταξε να αυτό δεν αφήσει ποτέ ο Σαββίδης να υπάρχει πρόβλημα. Έχει βοηθήσει τόσο καιρό. Βοηθάει. Υπολογίζουν και στη βοήθεια αυτήν γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω αυτό αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Ναι, δεν ούτε αυτοί το ξέρουν. Ούτε μελλοντολόγοι είμαστε. Πώς το λένε, το ελπίζουν, όπως όλοι. Αλλά η στραβή έγινε γιατί η αγορά δεν είναι, ρε φίλε, σταθερή.
Α, τώρα αποφάσισε κάτι το τσεκαλό του. Έλα εδώ, ρε φίλε. Καταλαβαίνει, τα παίρνει από την τσέπη μου αυτά. Γιατί δεν αφήνει το χρήμα να κυκλοφορεί, ρε αγόρι μου. Τι σε πειράζει, εσένα. Εντάξει, μην κολλάμε τώρα στην κυβέρνηση και σε αυτά. Εγώ όταν κάνει λάθη η κυβέρνηση, θα κολλήσουμε και σε αυτά, ρε αγόρι μου. Εννοείται. Έχει σε κατέψει την αγορά. Όχι ότι οι άλλοι θα κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Δεν κάνουμε πολιτική εκπομπή εδώ. Μιλάμε για συγκεκριμένο γεγονό. Ναι. Ότι αυτό είναι λάθο. Πώ θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Οι στοιχηματικές εταιρείες είναι εταιρείες οι οποίες έχουν κάποιους τζίρους, αλλά οι άδειες που πληρώνουν στο εξωτερικό είναι πολύ μικρότερες. Στην Αγγλία τώρα δίνουν 5.000 το χρόνο. Και ξαφνικά εδώ ζητάς 1 εκατομμύριο και τα 5 μπροστά. Εντάξει, είναι... Δεν γίνεται, φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Φόρο δεν πληρώνουν. Είναι αλλιώς εκεί πέρα η χώρα. Ναι. Τώρα καταστρέφονται και αυτοί με τον Brexit. Ναι, σου λέω τώρα. Εκεί λοιπόν. Έρχεται η αλυσιδωτή αντίδραση, μικρότερα budget στα ραδιόφωνα. Ναι. Μικρότερα budget στις ομάδες. Καλά, μην κολλάς τώρα σε αυτό. Άλλο είναι. Εξηγώ στον κόσμο. Εντάξει, ναι, συγκινήθηκε. Συγκινήθηκε, φίλε. Τι άλλο έκανε. Έχω δύο κλέμε. Μου στείλανε κλέμε τώρα. Ναι. Ωραία, άρα λοιπόν λέμε ότι δεν άρα έγινε το λάθος του Πρέλεβιτς. Αυτό που είπε δηλαδή είναι ότι ο προγραμματισμός. Ξέρεις τι δεν τι ξέχασε μάλλον να πει ο Πρέλεβιτς σήμερα. Ο Πρέλεβιτς, αυτή δεν ήταν σύνεξη τύπου του μπάνι του Πρέλεβιτς. Ήταν λίγο το κοτσομπολιό το πρωί που τον έχει πειράξει και λογικό είναι γιατί τώρα όταν δεν ξέρεις λένε άσχημα πράγματα, πολλοί και διάφοροι. Και εγώ έχω τύχει σε συζητήσεις και πραγματικά δεν μπορεί να το κάθε μέρα αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Αυτό φάνηκε ότι τον πείραξε πιο πολύ απ' όλα. Αυτό ήταν και ο λόγος που μίλησε. Τι? Αυτό ήταν και ο λόγος που μίλησε. Αυτό ήταν και ο λόγος που μίλησε, ότι εδώ είμαι. Ανοίξει τα βιβλία και σταματήστε να με ζαλίζετε τα τέτοια γιατί έχει κουραστεί. Ένα πράγμα που δεν είπε ο Μπάνι και έκανα απορία στον δρόμο καθώς έφευγα γιατί δεν ήθελα ούτε να κάτσω να σχολιάσω ούτε τίποτα να μιλήσω και είμαι διάφορος γιατί ήθελα να είχα στο μυαλό μου ό,τι ακριβώς έγινε. Είπε ότι πλέον ο ΠΑΟΚ είναι ανοιχτός να έρθει κάποιος επενδυτής, ιδιοκτήτης, οτιδήποτε. Όλα τα βιβλία ανοιχτά με ορκωτούς λογιστές και αυτά, το οποίο θα τα πληρώσει ο ίδιος, όχι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δηλαδή όποιος θέλει να βγει, είναι λογικό αυτό. Ξέρεις τι δεν κατάλαβα, μάλλον δεν είπε. Πες, έρχεται ένας και το ψάχνει και αυτό. Πρέπει να δώσει κάπου χρήματα. Όχι. Όχι. Μόνο στους ορκωτούς που θα χρησιμοποιήσει. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή δεν πρέπει να μπουν κάποια λεφτά μέσα. Όχι. Απλώς αναλαμβάνει τα τρέχοντα χρέη, όλα αυτά που έχει την αυτό ομάδα. Αυτό που δεν διευκρινίστηκε είναι αν η καρτέλα του Ιβάν είναι απαιτητή ή όχι. Δεν το ήξερε. Καλά, δεν το ανέφερε καν. Δεν το ήξερε. Δεν έχει βάλει ο Ιβάν κάποια χρήματα. Ναι. Ωραία, αυτά θα απαιτηθούν από τον επενδυτή ή όχι. Ναι. Εκτιμούμε όχι, αλλά δεν το ξέρουμε. Ναι, δεν το ξέρουμε. Δεν νομίζω να είναι κάποιος... Εντάξει. Δεν νομίζω να είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα κιόλα. Δεν θα ζητήσει ποτέ η Βάντα λεφτά πίσω. Τι είναι αυτό, τα βοηθάει. Δεν είναι ότι. Άμα είδε, δεν βοηθάει. Έβαλε για να τα πάρει πίσω. Ναι, τι έκανε επένδυση, έκανε πού στο πάσκι του ΠΑΟΚ. Άρα δεν χρειάζεται χρήματα. Όχι. Μόνο το τι θα κάνει, τι θα βρει και τι υποχρεώσει θα υπάρχουν. Άρα. Αυτό για να καταλαβαίνουμε. Απλώς παίρνει την ευθύνη. Για τα τρέχοντα, δηλαδή έχει μείνει ξέρω 1 εκατομμύριο τώρα πάνω κάτω που είναι σε διακανονισμούς. Είναι όλα με το μήνα, με αυτά. Αυτό κατάβει αυτό το άρθρο 99 και το ξεπέρασε και ο ΠΑΟΚ. Ότι αυτό είναι όλο. Ωραία. Ουσιαστικά αυτό που είπε ο Μπάνερ είναι ότι περισσότερα... δεν πρέπει να δώσει κάπου 1 εκατομμύριο για να αγοράσει συμμετοχές. Μπράβο. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επίσης αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι για να καλύψει το άνοιγμα. Ναι. Θα χρειαστεί πολύ λιγότερα λεφτά από να δώσει για να κρατήσει την ομάδα σε ένα καλό επίπεδο. Ναι. Πιο πολλά λεφτά θα χρειαστεί εκεί. Ναι. Εντάξει. Άρα το άνοιγμα δεν είναι μεγάλο. Νούμερο. Άρα δεν ζητάει νούμερο ο ερασιτέχνης, ΠΑΟΚ, πρωτοδικείο, αυτά όλα. Δεν ζητάει, δεν υπάρχει πουθενά. Όχι. Ωραία. Αυτό ήταν εντάξει. Μάλλον δεν ήξερα εγώ ότι έπρεπε να το ξέρω αυτό. Δεν το σκέφτηκα καν. Ναι. Αυτό ήταν που με έκαιγε. Σου είπα, πήγα εκεί πέρα γιατί ήθελα έχουμε να. Έχουμε κανένα να πάρει τον μπάσκετ. Έτσι πως μίλησε ο Μπάνι, εγώ νομίζω τον έχει έτοιμο.
Έτσι, αυτή τη... Δεν ξέρεις κάτι, αίσθηση. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί είσαι ο Γιαννούλης. Θα πει ο άλλος για να πει κάτι ο Γιαννούλης, κάτι για ξέρει. Για να πει, για να πει, υπάρχει ένα άνοιγμα, αλλά δεν φοβάμαι, θα τα βρούμε. Τι θα βρεις, δεν τα βρήκε σε 10 χρόνια, θα τα βρεις σε 6 μήνες που τελειώνει το πρωτάθλημα. Μάλλον δεν είναι μεγάλο το άνοιγμα. Πώς δεν είναι μεγάλο το άνοιγμα, δεν είναι 600-700 χιλιάρικα. Όχι, ρε. Η ομάδα δεν είναι, στοιχίζει τόσο. Εντάξει, ρε, δεν είναι από το μηδέν η ομάδα, έχει κανένα έσοδο. Τι έσοδο, εδώ λέμε ότι βγήκε στη συνέχιση τύπου γιατί δεν έχει έσοδα. Χρειάζεται παραπάνω, όχι δεν έχει μηδέν. Ναι, δεν είναι μηδέν. Εντάξει, να πούμε ότι η ΒΑΤ και η ΒΟΛΤ είναι και στη φανέλα. Ναι. Έγινε ένα deal τώρα, δεν ξέρω εκεί πέρα. Νομίζω έχει χρόνια να βάλει ο ΠΑΟΚ χορηγό στη φανέλα. Όχι, okay, είχε στοιχηματικούς. Εταιρεία μη στοιχηματική είχε τον ΟΠΑΠ. Πέρσι. Που όλες οι ομάδες έχουν. Όχι, okay, εντάξει, έχω στη συμφωνία με τον ΟΠΑΠ. Αλλά αυτή σταμάτησε φέτος. Τα δώσαν όλα στον Παναθηναϊκό. Έγινε αυτό το μελέ. Δεν έπεσε κανένα φραγκάκι εδώ. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Εντάξει, και με τα κανάλια τώρα. Τα μισά στη Νόβα, τα άλλα μισά στη. Στον κόσμο ούτε και τα άλλα μισά στην ΕΡΤ και περιμένουν να παίξει εκτός έδρας ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με την Κίμη για να δείξουν η Κίμη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εντάξει, κάτι λίγο γελίο γι' αυτό. Πρέπει να πάνε όλες οι ομάδες, όπως το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Εκατομμύρια ο Άρης. Πώς γίνεται αυτό. Γίνεται, φίλε. Αδιανόητο. Τι μόνο ο Άρης, ο Παναθηναϊκός πήρε 4,5. Το ποδόσφαιρο του Άρη πιο καλό του Παναθηναϊκού είναι. Ναι. Ναι, το θέμα είναι ότι ο δείκτης εμπορικότητας. Τέλος πάντων, τα λεφτά που πήρανε δεν έχουν. Δεν εσύ έχουν πώς καμία. Την έχεις συνέδειξη. Εγώ ο κλασικός μπάνερ, φίλε, δεν περίμενα να υπερβάλλει. Ρεαλιστής. Ήξερα ότι είναι ψωνισμένος με αυτά που ακούγονται. Κατάλαβα δηλαδή. Ήταν ευριασμένος. Ναι. Ήταν. Εντάξει, τον μπάνερ, δεν μπορούσα να μιλήσω για τον μπάνερ, άσχημα. Ήταν ευριασμένος, φίλε. Επειδή εγώ υπήρξα συμπαίκτη σου 3 χρόνια ήμασταν μαζί. Ήταν φορτωμένος. Αλλά ξέρεις που δεν φορτώνει. Είναι ξέρεις λίγες οι φορές. Δηλαδή μέσα στον χρόνο ο Πρέλεβιτς πρέπει να νευριάζει 2 maximum 3 φορές ξεσπάει. Αυτούς θα τους φοβάσαι. Αυτούς θα τους φοβάσαι. Τον έχω δει τον μπάνε φορτωμένο. Παλιά όχι τώρα. Και ποιος την πλήρωσε. Νομίζω έσπασε την πόρτα στο Παλέντε Σπορ με κλωτσιές. Δηλαδή βαθουλό. Δηλαδή τραβούσε κλωτσιές στην πόρτα. Για να μην ορμήξει σε κανέναν. Μην την πληρώσει κανένα σε κόδωνος. Ναι. Ξέρεις, ο Μπάνε παρόλο που ήταν έτσι τσιποτός. Ναι, δεν ήταν και αυτό. Six-pack, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τρομερή δύναμη. Δύο έχω δει ανθρώπους έτσι τόσο δυνατούς, χωρίς να φαίνονται από την κοψιά τους αυτός και ο Μέμος Ιωάννου. Ο Μέμος ήταν δυνατός. Ο Μέμος Ιωάννου. Σοβαρά. Μπορεί να σπάσει ό,τι θέλει, δηλαδή τεράστια δύναμη. Πού τον πρόλαβε το Μέμο εσύ. Τον πρόλαβα, ρε. Στον Πανιόνιο. Τον είχα και προπονητή, ναι, στον Πανιόνιο σαν προπονητή, αλλά τον είχα δει και στον Άρη που είχαμε παίξει. Έπαιζε αυτό στον Άρη. Έπαιζε στον Άρη. Ναι. Μετά τον ΠΑΟΚ που πήρε το ευρωπαϊκό. Όχι, εσένα λέω. Ποιος εγώ. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούσα τις δηλώσεις του Μπάνε με το 8χρονο γιο μου και άκουγε που έλεγε για το μεγάλο ΠΑΟΚ δεκαετίας του 90. Και λέει ο γιος μου και τώρα πρέπει να γίνει μεγάλος. Ακριβώς φίλε μου, είναι ο Γιάννης, μας έστειλε ένα μήνυμα. Εντάξει παιδιά μου, δεν γίνεται εύκολα κάποιος μεγάλος. Ο Μπάνε που είπε κάποια στιγμή ότι πάει στην Τούμπα και τον πιάνουν και λέει 35-40 ότι εσείς μας κάνατε παοξίδες. Ναι ρε φίλε, εμείς σας κάναμε παοξίδες, ο Μπάνε, ο Κόρφας, αυτοί. Γιατί δεν πάτε στο μπασκετικό γήπεδο. Εδώ είναι το θέμα, φίλε. Αυτό είναι όλο το θέμα. Και ο Μπάνε βγήκε επειδή με αφορμή τώρα το ΠΑΟΚ Άρης. Δηλαδή δεν ήταν όλα. Αύριο πρέπει να μαζέψουμε καμιά εκατοστάρα για να τα λέμε τα πράγματα. Δεν χρειάζονται χρήματα. Και αυτό τι τώρα κάνουμε τώρα. Πρέπει οπωσδήποτε να γεμίσει το γήπεδο, να είναι full κόσμο. Δηλαδή πρέπει αυτή τη στιγμή ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει ανάγκη τον κόσμο. Όταν τη δεκαετία του 90 τον έχτιζε τον κόσμο. Την παιδεία και αυτά όλα. Για να τα πηγαίναμε εκδρομές, στο μπάσκετ ήμασταν τριπλάσια από το ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Ναι, γιατί ήταν και το ποδόσφαιρο τραγικό τότε. Ξαφνικά ήταν όλοι μπασκετικοί.
Το ξέρουμε, αλλά πρέπει να γυρίσει, πρέπει να γεμίσει. Φίλε, πρέπει το γήπεδο να έχει κόσμο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει το μπάσκετ ως προστατευόμενο τμήμα. Δεν υπάρχει αυτό. Τι προστατευόμενο. Πρέπει αυτό... να πηγαίνουν στο γήπεδο. Αυτό θέλω να πω, κοίταξε, ρε Γιάννη. Από τη στιγμή που δεν έχω επενδυτή, στο Βόλεϊ έχω. Ο Τσαλόπουλος βοηθάει. Ωραία. Ναι. Για τα δεδομένα του Βόλεϊ είναι σούπερ. Στο ποδόσφαιρο έχω. Ναι. Στο γυναικείο Βόλεϊ έχω. Σε όλα τα τμήματα έχει, εκτός από τον μπάσκετ. Αυτό σου λέω. Ναι, εδώ αλλά, λοιπόν. Αλλά δεν το κυνηγήσανε όμως και η ΚΑΕ. Και ο ΑΣ. Και ο ΑΣ. Μην το βγάζει τον Κατσαρί έξω από το κάδρο μαζί. Ο Κατσαρί έπρεπε να κυνηγάει όλη μέρα να τρέχει. Αυτό. Ποιο κάτι, ποιο νομιτήριο δεν γιατί, τρέπομαι. Γιατί χρεώνεται ο Μπάνε αυτό, όχι παιδιά. Όχι, ο, Μπάνε, ο Μπάνε και ο Κατσαρί. Δεν είναι ο Κατσαρί, είναι όλο ο ΠΑΟΚ. Ο ΑΣ. Είναι όλο ο ΠΑΟΚ. Μέχρι και ο Σαββίδη έπρεπε να πει ένα Ρώσο φίλο, το λέω εγώ τώρα. Έλα πάρει το μπάσκετ. Λέμε υποθετικά τώρα. Δηλαδή όλοι θα πρέπει να το κάνουν. Ας το Σαββίδι το κάνουν. Δεν, ναι, δεν είναι υπόθεση Σαββίδι το όλοι, μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι άλλο. Ότι ο Μπάνε το καλοκαίρι φεύγει. Ναι. Και αυτό δεν το καταλάβανε πολύ σήμερα. Δεν το καταλάβανε. Από το καλοκαίρι το έχει πει. Ναι, από το καλοκαίρι το έχει πει. Φεύγει το καλοκαίρι. Δηλαδή φεύγει ο πρόεδρος. Ο ηγέτης αυτής της προσωρινής παύλα δεκαετής διοίκησης, ναι. Ποιος μπαίνει. Τι Μαρία Πεταγιώτης. Άμα δεν βγει. Κάτσε, τους πω εγώ το καλοκαίρι, τους περιμένω όπως και πώς περιμένω. Ποιοι υπάρχουν, ναι. Είναι. Να μπει ο Βασίλης Οικονομίδης, τα είπε τις προάλλες. Τι ο Βασίλης Οικονομίδης. Να μπει, τι να κάνει ο Βασίλης Οικονομίδης. Είπε, να μαζευτούμε 10 παοξίδες. Και. Εμένα ρωτάς. Δες στον δρόμο. Μα τον πετυχαίνω καμιά φορά και εγώ τα λέω. Και εγώ τον πετυχαίνω. Σήμερα γιατί δεν ήρθε. Όλη η διοίκηση, γιατί δεν είχε σήμερα παοξίδες κόσμο από προηγούμενες διοικήσεις, από διάφορους, από ενδιαφέρον, από αυτά. Εγώ πήγα γιατί είμαι περίεργος και επειδή είμαι παοξίδες, γι' αυτό πήγα. Πήγα εκεί πέρα και όλοι με κοιτάγανε γιατί πήγα. Ήρθα, τι δε, ούτε. Δεν σε κοιτάγανε στραβά και εσύ. Βρε, δεν είναι. Να και άμα κοιτάγανε στραβά, τι δε. Δεν δείχνουμε τους όρους στο ραδιόφωνο. Συγγνώμη. Ναι. Γιατί κάνουμε και live στο Instagram τώρα. Ναι, μα τώρα τα βλέπετε, τραβάω. Άγια, μα, τα βλέπετε. Τώρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μαζευτούν οι παοξίδες και όχι αυτό να βάλουμε όλοι από 5-10 και να κάνουμε. Δεν θέλει αυτό. Να βάλουμε 5.000 άτομα από 20 βλάκες στο διάλογο. Ναι, αυτό ποιος βλάκα στο το άρι. Ο Τροχανάς στον Άρη. Πρώτος, ποιος το είπε ο πρώτος. Ο Τροχανάς στον Άρη. Ο Τροχανάς στον Άρη. Αυτός βλάκα στην ΑΕΚ. Μιλάει έτσι. Νομίζω πέθανε, αλλά δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Ζει. Ζει ο Τροχανάς. Στείλτε μήνυμα. Στείλτε μήνυμα. FM και ενώ είμαι ο Τροχανάς και είμαι εντάξει. Στο 526. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Μας έχει πουλήσει η Λοκομοτίβ Μόσχας παρότι η Γαλατά το έβαλε. Ναι. 1-0 ιστορική Γαλατά. Πρέπει να γεμίσει το γήπεδο. Αυτό είναι δηλαδή. Παιδί μου, δεν είναι. Είναι και οι τιμές είναι μικρές και αυτά. Εντάξει, το ξέρουμε. Το γήπεδο είναι στο Διούλ Ντιμάνα. Όπως μου είπε ο Ρετζιά σήμερα που μιλάμε με τον Ρετζιά. Στο Διούλ Ντιμάνα το γήπεδο. Πού να γεμίσει. Ερευθύμη, πού να γεμίσει. Πρέπει να γεμίσει όμως. Και άντε με τον Άρη θα γεμίσει. Με τον Άρη θα γεμίσει. Ναι, ναι. Άγιοι 4-5.000. Αούσου του, ξέρει τι θα γίνει. Άγχο στου παίκτε. Έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Θα μπουν τώρα να παίξουν μέσα, θα μπει ο Γκος, θα μπει ο άλλος. Όχι, τι γέμισε το γήπεδο, ακούν το, α, πάω, λέω, τέτοια. Όχι, τι έγινε, α, μάν, τι, ο, ο. Α, το ακολουθούμπα. Βάλαμε για άγχος τα μούδια τώρα. Ναι, φίλε, άμα τον έχει συνηθίσει τον άλλον στην ένταση. Παίζαμε και είχε το μισό γήπεδο, παίζαμε ΠΑΟΚ Παγκράτη και είχε 3.500 κόσμο και λέγαμε, πω, τι είναι αυτό, πού είναι, μας γράφουνε. Τέλος πάντων, πήγε 9 και 5 ώρα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Γιατί με φοβάσαι. Όχι, γιατί κοιτούσες κάτω. Για κοιτάω πάνω όλη την ώρα. Να κοιτάς πάνω, φίλε, να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι. Εντάξει, μην κοιτιέσαι καθρέφτη απλά, δεν είναι κάτι δύσκολο. Απέφυγε το να. Τον καθρέφτη. Ναι. Απέφυγε το, φίλε, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Εγώ δεν έχω καθρέφτη στο σπίτι, μόνο στην τουαλέτα. Γι' αυτό είσαι έτσι. Μόνο στην τουαλέτα έχεις τη. Όταν δίνεις να βλέπεις. Όχι, δεν ξέρω. Τι μου λες, μόνο στον καθρέφτη έχω. Μόνο στον καθρέφτη έχω μόνο στην τουαλέτα. Εγώ παντού έχω καθρέφτη. Όχι, και στο δωμάτιο έχω και στο ξενό. Εγώ δεν τρέπομαι τον εαυτό μου. Γυμνασμένο σώμα έχω, ψηλό είμαι, ωραίο. Τα μούτρα σου γεννάει. Ψηλό,
Μόνο πράσινα μάτια δεν έχω, ρε φίλε. Αλλά είναι και πράσινα έχω μάτια. Όλα πράσινα μάτια. Έχω πράσινα μάτια. Έχει και πράσινη μόνο μύτη. Αυτός, μόνο αυτό ζηλεύω απάνω στα μάτια σου. Τα τσιγκριστά αρένια. Δεν γίνονται αυτά. Ξέριξε λοιπόν κάποια παιχνίδια. Ησυχαμένη η Λοκομοτίβ Μόσχας. Η ξεφτυλισμένη ομάδα της Μόσχας αυτή συνεχίζει να χάνει από την Ουράλ με 1-2. Το καμάρι της Κωνσταντινούπολης, η Γαλατά Σαράι, προηγείται 1-0 της μίζερης Κόνιασπορ που δεν άντεχε να μην χάνει και έβαλε αυτόν τον γκολ μόνη της. Εντάξει, η Μπίλεφελτ χάνει από την Ντουίσμπουργκ. Ωραία, 1-0, 0-1. Ωραία. Αυτά είναι τώρα στο live. Τάσο, πού είσαι, ρε φίλε! Θα κάνουμε μια τραμπάρα τώρα. Θα κάνουμε μια τραμπάρα, ρε φίλε, μια τραμπάρα. Έφυγε κακή κακός από το σπίτι, μάλλον έπεφτε. Τι, φάπα. Είχε. Έλα τα σούλη μου, έλα τα κοράκι μου. Δεν έχουμε τρίτο μικρόφωνο βασικά, δεν ξέρω. Όχι, θα μπει εδώ. Ε, παίρνει τον πουλό. Παίρνω τον πουλό, πάω αράχοβα. Πάει αράχοβα. Τα σούλη μου μα την κάνει. Πάει αράχοβα, ρε. Γεια σου, Βενά. Πάει αράχοβα το παιδί. Εντάξει. Τέτοια, με βάζει να σε χώσω και την κάνει στο λεπτό. Κοίτα τι σύγχαμα, πασχετικός. Πασχετική ρε φίλε, αυτή είναι. Καλά κάνει. Αυτοί όταν είχαν αγώνα, με μεγάλη ένταση και τα λοιπά και είχαν κανένα καλό ραντεβού, ούτε μπάνιο κάναν στα ποδητήρια, με το βρακί φεύγαν. Με το σπασουάρ. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα. Σπασουάρ το γυμνό το από πίσω. Και ο Γιαννούλης δεν ήταν από αυτούς, δεν έβγαινε ποτέ μετά τα ποδητήρια. Μίλες τέτοια θα μας πάρουν από τη Χαλάστρα, από την Χαλκιδόνα που μας παίρνει. Έτοιμος είναι. Σας αφήνω σε καλά χέρια, έχω ταξίδι τώρα μακρινό. Να πας το καλό, καλά να περάσεις Ιωάννη. Κοράκλα μου. Ωραίος. Να μας τη φιλήσεις, ελπίζουμε να μην σου μοιάζει. Φτιστή. Τι είναι φτιστή. Τι να κάνω. Κόκκινη γαλάτα, τι μίλησα ρε. Κάτσε μην και πέναλτι. Εικόνιας προ πέναλτι. Γεια σου Γιάννη. Πέναλτι και κόκκινη. Βρε συχάματα στα λεφτά μας πάνω. Δεν πάει καλά. Τι δεν πάει καλά. Στο 89 κόκκινη και πέναλτι. Χάστο. Και τι το θες αυτό, τι είναι. Άσο το θέλουμε, τι το θέλουμε. Και πόσο είναι. Άμα το φάμε, τελειώσαμε. Μάλιστα. 1-0. Θα το βγάλει. Θα το χάσει. Αποκρούσει. Πόσο έχασε ο Γιουνές. Μπα και με πέρα με την Ρεάλ, με πέρα το φάγαμε. Άντε να δούμε. Κάτσε να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Σας άκουγα. Έτσι κατεβαίνοντας έτσι από εκεί, από το ασβεστοχώρι. Που λέγατε για το παλατάκι που δεν πάει ο κόσμος και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Δεν πάει, αλήθεια είναι αυτό. Είναι κακό αυτό. Ιδίως για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ που ούκο λίγες φορές έχει κατεβάσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο Λευκό Πύργο για πανηγυρισμούς και για ευρωπαϊκά τρόπαια και για εγχώριους τίτλους. Βέβαια, από την άλλη την πλευρά, αναζητώντας κάποια δικαιολογία, κάποια αιτιολογία, η οποία για εμάς τέλος πάντων που είμαστε ακόμα οπαδοί, δεν είναι κακό αυτό να το λέμε, δεν υπάρχει. Όπως πολύ σωστά είπες, είναι ντροπή. Να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα μέσα στο παλατάκι. Ξέρεις τι θέλω εγώ βασικά. Να έχω τον μπάσκετ. Ναι. Να είναι η ομάδα του λαού, ρε αγόρι μου. Δηλαδή, όχι ρε φίλε. Ρε Ιβάν, όχι, τα πληρώνεις αλλού. Καταλαβες. Ναι. Δεν θέλω να πληρώνω τον μπάσκετ. Ωραία. Μαζί θέλω, θέλω να έχουμε τη δικιά μας την ομάδα. Έλα εδώ, μπάνε εσύ ο κορυφαίος αθλητής της ιστορίας του μπάσκετ. Ναι. Μπες μπροστά. Ναι. Παιδιά, ελάτε εδώ. Πρέπει να δώσουμε για να βγει η χρονιά 5.000 διαρκείας. Ωραία. Mm. Ελάτε εδώ. Πόρτα-πόρτα. Πόρτα-πόρτα, ρε. Τι δεν θα έρθω, θα έρθει, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Όλα μπορούν να γίνουν τάσο. Μπορεί να γίνει, απλά διάθεση, θέλει οργάνωση. Εκεί φταίει ο Μπάνε. Δηλαδή, θέλει οργάνωση. Το άφησε. Μην τα αφήνει, δε φίλε. Έλα εδώ. Επίσης, θεωρώ ότι ένας από τους λόγους, Σταύρο, που δεν γεμίζει. Δεν, όχι, δεν γεμίζει. Δεν έχει τους αυτούς που πρέπει γεμίζει, να έχει. Με τους Ελβετούς μιλούσαμε με το μικρό. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ένα-ένα εικόνα που συχάματα, ψόφο. Ναι. Δεν ήταν ραδιοφωνικό αυτό που είπα. Είναι, αλλά, είναι ότι λείπει, λείπει και, και κάποιοι οπαδικοί ηγέτες στον ΠΑΟΚ. Και στο ποδόσφαιρο γίνεται αυτό. Επειδή και, έχουν αλλάξει οι γενιές. Και στο μπάσκετ. Δεν πολύ ασχολούμαι με αυτό. Ακούω να δεις. Οπαδικά, τι είναι οπαδός, δε φίλε. Οπαδός είναι, είμαι, υποστηρίζω μια ομάδα. Έλα. Έχουμε ένα θέμα. Ωραία. Εγώ μπορώ να πάρω, δώσ' μου 1000 εισιτήρια και θα πάω πόρτα-πόρτα. Έλα εδώ, Τάσο. Βγάλε κάτω στα έχω. Βγάλε κάτω στα λεφτά. Μα μου, βγάλε κάτω στα λεφτά. Μπορείς, βγάλε το. Ναι, βγάλε. Ξέρω ότι μπορείς, τέλος. Ναι, δεν θα πάω σε αυτόν που δεν έχει μία. Εννοείται. Ωραία, έλα εδώ. Βγάλε κάτω στα λεφτά. Βγάλε κάτω στα λεφτά. Πιάνει και τους συνδέσμους. Ναι. Ρε σύνδεσμοι, είναι ένα άλλο κομμάτι. Όχι, θέλω να σου πω. Από τα, αυτό είναι κομμάτι της διοίκησης. Από τα 200-300 άτομα σε κάθε σύνδεσμο, 500, 1000, 70 πόσοι είναι, ο εκάστοτε πρόεδρος ή 5-10 που μέσα ξέρουν ποιοι έχουν τη δυναμική, τη δυνατότητα να δώσουν 20 άτομα να πάρουν διαρκεία. Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε λίγο να δει. Είναι
30 σύνδεσμοι. Από 20 άτομα ξυστήνει 600 διαρκείες αμέσως. Αμέσως. Πρόσεξε το. Αυτό που είπες. Δηλαδή αυτό είναι πάσα και πολύ καλή ιδέα που μου δίνεις. Δεν εδώ, ρε φίλε. 20 άτομα μέσα από κάθε σύνδεσμο δεν μπορούν να πάρουν διαρκείας. 100 ευρώ. Δεν μπορούν. Αυτό είναι όμως σχέσεις. 100 ευρώ. ΚΑΕ, συνδέσμο. Δεν λέτε εδώ, παιδιά. Εδώ ερχόμαστε στην παράγραφο. Δεν το έκανε ΚΑΕ. Στην παράμετρο που λες ότι ο Μπάνε το άφησε. Ναι, το κακό. Έπειτα, τι λείπει. Λείπει το κίνητρο το αγωνιστικό. Δηλαδή όταν πας οι αποκλείες από το Φάρο. Έγινε. Ενώ μπορείς να, όχι, λέμε, ενώ μπορείς να πας ένα τελικό. Είναι πλήγμα. Δηλαδή είμαστε που είμαστε δηλαδή, για τα μπάνια. Ενώ, γιατί ο Πάοκ δεν γεμίζει το παρατάκι. Γίνεται, τώρα αυτή η νίκη τώρα με την Τενερίφη. Είναι ένα κίνητρο, πώς να σου πω. Βλέπω λίγο και την άλλη την πλευρά. Όπως είπε στο Βόλεϊ, Σταύρο. Έγινε μια σωστή δουλειά. Έγινε μια μεθοδευμένη κίνηση. Έγινε κάποιες οργανώσεις. Και με τα νούμερα όμως που είναι του μπάσκετ, εκεί παίρνει πρωτάθλημα. Είναι άλλα τα νούμερα. Μαζί σου. Και εκεί έχω επενδυτή. Ο Τσαλόπουλος με τα καλά και τα στραβά του. Ωραία. Ναι. Ματώνει, φίλε. Ωραία. Εντάξει, βάζει. Ναι. Αλλά και εκεί άδειο ήταν. Πριν 5 χρόνια ήταν άδειο το βόλεϊ. Εννοείται. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια προοπτική. Στο μπάσκετ ξέρουμε ότι δεν υπάρχει προοπτική. Όχι, που καταλήγουμε ότι υπάρχει και έλλειψη κίνητρου. Στον μπασκετικό πάγκο. Προοπτική αυτό εννοώ. Δηλαδή, είναι. Ναι. Εδώ λοιπόν ξέρουμε ότι δεν υπάρχει προοπτική. Από την άλλη όμως, ρε φίλε, το τμήμα έχει και μια ιστορία. Μαζί σου. Ωραία, είναι η πιο βαριά φανέλα του συλλόγου. Ιστορία που δεν την έχει ο βολεϊκός πάγκο. Ναι. Κανείς δεν την έχει. Με ποιος πήρε ευρωπαϊκό τίτλο, δηλαδή πήρε άλλος και το πήρε καμπάρι. Και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα της Θεσσαλονίκης που έφερε ευρωπαϊκό τίτλο. Το λέω και ο άλλος χοροπηδάει εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, αφού αυτό ισχύει. Η πρώτη στην Ελλάδα είναι αυτό με τη ΣΑΕΚ. Τώρα με την ΑΕΚ τότε παίζει. Στο ανοιχτό γήπεδο τώρα. Φίλε, στο ανοιχτό γήπεδο η μπάλα του μπάσκετ τότε ήταν φτιαγμένη από τόπια και τρακόλ. Ναι, αυτό. Έτσι δεν είναι. Άνα μπράβο. Ναι. Άνα μπράβο. Εντάξει. Εμείς βέβαια δεν αφήσουμε. Στην ουσία των πραγμάτων ξέρουμε δεν υπάρχει προοπτική. Είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία. Οκ, ναι, μαζί σας. Ωραία. Αλλά ρε φίλε, αν φύγει ο άλλος το καλοκαίρι. Ωραία. Αυτός που το σημάζει στο πράγμα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Ποιος ναι, εδώ τι να πάμε τώρα. Στην Επιτροπή Σωτηρίας. Ποιος θα αναλάβει. Ναι. Και στο φινάρι να σου πω και κάτι άλλο, ρετά σου. Πώς θα έρθει ο άλλος να επενδύσει σε εσένα να βλέπει 12 άτομα στο κήπεδο, ρε φίλε. Πώς θα έρθει να επενδύσει. Ψάχνει επενδυτή. Όχι, δεν, ωραία. Δεν. Τι πουλάς, αδερφέ. Γιατί ο άλλος δεν θα πει α, ο Πάοκ, τι ωραία. Ναι, τι για να δούμε τον μπάσκετ του Πάοκ, τι κάνει. Τι εισιτήρια κόψε τον χρόνο, 12.000. Σε ένα παιχνίδι, μέσο όρο. Όχι, όχι, όλα μαζί. Όλα μαζί. Γεια σας. Γεια σας, φίλε, χάρηκα πολύ. Φάτε, δεν θα έρθω. Ναι. Φάτε μόνοι. Θα παίρνεις εσύ που είσαι Πάοξής, δεν παίρνεις την ομάδα. Για πάγα, πώς θα τα βγάλω τα λεφτά. Πέρα από το ότι θα είσαι Πάοξής ή δεν είσαι Πάοξής και έχεις μια πολύ καλή επιχειρηματική δραστηριότητα, ένα καλό επιχειρηματικό όνομα, δεν πάβεις να είσαι επιχειρηματίας όπως θα έρθει. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας, ποια είναι η βλέψη του. Και πώς επιχειρηματικά. Η απάντηση σε αυτόν που λέει δεν έχω κίνητρο, αφού μου πουλά τον παπά τόσα χρόνια ότι Πάοξ δεν έχει για του τίτλου, δε φίλε. Αυτό δεν μου πουλά τόσα χρόνια. Δεν έγινε για του τίτλου. Παουκάρα στα δύσκολα και στα εύκολα και αυτό. Δείξτε το, ρε φίλε. Δείξτε. Δηλαδή, στο βόλι, γιατί είχε 10.000 μέσα στο παρατάκι και κάνα δυο απ' έξω. Στο τελικό με τον Γαύρο. Και πήγαινε για τίτλο, ρε. Εδώ σου λέω άλλο πράγμα. Εδώ αυτή τη στιγμή πρέπει να στήσει ένα τμήμα το οποίο θα είναι δικό σου. Αυτό που δεν έχει επενδυτεί. Δικό σου τι εννοώ. Όχι ότι θα διοικούμε όλοι μαζί. Έχω διοίκηση. Ωραία. Έλα εδώ, παιδιά. Αυτά χρειαζόμαστε. Έλα εδώ ποιες εταιρείες υπάρχουν. Η πιο κλάς οπαδή της ομάδας. Εγώ, ο Κόλκας, έχω τον τάδε επιχειρηματία. Ναι. Πάμε να κάνουμε ραντεβού. Είναι φίλος μου. Έχω εγώ 10, ρε. 10. Μαζί σου. Ωραία. Δηλαδή, αν του πάρουμε από 20 μέχρι 100 χιλιάρικα, ωραία, για τον μπάσκετ, δεν θα είναι χαμένα τα λεφτά. Αυτό μήπως είναι. Για χορηγία, όχι τζάμπα. Ναι, άμπραβο. Ναι. Άμπραβο. Σε εκτελεστικέ περιπτώσει. Δηλαδή, εγώ και πιστεύω ότι αυτό έχει σχέση με στο μυαλό σου. Ότι πρέπει να έρθει ο Μαρουλάτος, ο Φραγκάτος, ο οποίος θα έχει μια αλφα οικονομική επιφάνεια, ο οποίος θα έχει γαλουχηθεί σωστά από τους αυτούς που είναι να αφήσουν τον ΠΑΟ κάποια στιγμή, τον Πάνε Πέρεβιτς συγκεκριμένα, και να πιστεί ότι αυτή η ομάδα, με την ιστορία που έχει, με τη βαριά φανέλα που έχει, με τους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχει, μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή. Αλλά πώς? Όχι με 600.000 ευρώ μπάτζετ. Ρε, εικόνα ρε δεν έχει. Εγώ έχω 2 εκατομμύρια το χρόνο να τα πετάξω. Πάλι τι το θα βγω, αλλά άσχετο. Έχω να τα πετάξω. 2 εκατομμύρια δεν φτάνουν για να χτυπήσει Ολυμπιακό μπάτζετ. Δεν θα χτυπήσει Ολυμπιακό μπάτζετ. Δεν είναι ο στόχος αυτός. Δε. Αυτό είναι πολύ μετά που λες. Αυτό είναι σε βάθος τριετίας. Σε βάθος δεκαετίας είναι. Ναι. Ξέχνα το αυτό. Δεν υπάρχουν επιχειρηματίες τέτοιοι. Γιατί άμα πέσουν χρήματα ρε Σταύρο σε μια τριετία, δηλαδή άμα έρθει ένα ψυχάκια. Σου λέω εγώ ένα ψυχάκια. Έχει ένα δις, ρε, φίλε, και σου λέει. Γουστάρω, ρίξω και ένα δεκάρικο τώρα σε αυτού του παλαβού. Επειδή έτσι γουστάρω. Αυτό είναι. Θα κοιτάμε τα ρεαλιστικά σενάρια. Δεν μπορεί να χτυπήσει με 10 χαρτιά. Δεν μπορεί και με 5 μπορεί. Αλλά δεν είναι και το θέμα, σου λέω τώρα. Το ρεαλιστικό ποιο είναι.
Το ρεαλιστικό είναι να βρω έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει κάποια πλάνα για επενδύσεις στην πόλη και να του πούμε ότι κοίτα, δεις, πάρε εδώ 1-2 εκατομμύρια το χρόνο θα σου κοστίσει το μαρούλι. Ωραία. Και θα προβάλλεσαι, πες το, τα ρίχνεις στη διαφήμιση. Ωραία, και θα είσαι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Πάρε και ένα μαγαζί αποκλειστικά στην Τούμπα την καινούργια από κάτω να πουλάς ήδη. Αυτά μόνο είναι, του αυτά ΠΑΟΚ. Δευτερεύοντα. Λέμε ρε παιδί μου, ψήσιμο, ναι, ναι, στο ψιστήρι. Άμπρα, δεν είναι. Ωραία. Γίνεται αυτό. Ωραία. Εδώ όμως για να γίνει ακόμα και αυτό, πρέπει σε αυτόν που θα πας να του πεις χάλασε 1-2 εκατομμύρια, να του δείξεις αδερφέ, κοίτα εδώ, κόβουμε 85.000 εισιτήρια το μήνα, το χρόνο. Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε 20 τόσα εντός έδρας παιχνίδια. Όχι 13 ναι, και 14 ναι, και 12. Ναι. Εκεί μην του το δείχνεις, θα φύγει. Ναι. Άστο. Μα δεν, γι' αυτό δεν βρίσκεις. Και δεν είναι μόνο θα φύγει, θα το πήγες στον επόμενο. Δεν βρίσκεις και δεν ψάχνεις. Αλλά επειδή ξέρουμε την αγορά, δεν είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Ωραία. Δεν βρίσκεις και γιατί δεν έχεις την υποδομή να βρεις. Στο ποδόσφαιρο, φίλε, την είχες. Στο ποδόσφαιρο δουλέψαν κάποιοι άνθρωποι για να δημιουργηθεί ένα κανονικό κλίμα. Ότι εκπαιδεύτηκε ένα κοινό να αποδέχεται ότι και στο ποδόσφαιρο και αγοράζω και πουλάω. Ωραία. Σωστό. Έγινε. Βασικότατο αυτό. Ναι. Βασικότατο. Κάναμε καμιά μανούρα σε καμιά πώληση. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Υπήρξαν βέβαια πάμπολες αντιδράσεις, αλλά διαχειρίστηκαν καταλλήλως. Και από όλους τους αρμόδιους φορείς που αφορά την οικογένεια. 15-16.000 μεσοόρο εισιτήρια. Είχε το ένα, είχε το άλλο. Δηλαδή τι προοπτική είχε ο ΠΑΟΚ ωραία, πριν το Ζαγοράκι. Μη δεν ήμασταν. Λίγο ωραία. Με τον Πατατούδη πήγες να κουνηθείς. Εκεί την πήρες κάτι πελάκι. Εκείνος έκανε που έκανε, δηλαδή έβαλε ξέρω εγώ 5-10 φράγκα. Τι έβαλε, πήρε και άλλα τα μισά ξέρω εγώ. Δεν θυσιάστηκε να παντρευτεί τη Βασούλα να πάρουμε και 2-3 μαστραπάδες παραπάνω. Ούτε εσύ θα θυσιαδώσουν. Ε? Ούτε εσύ. Εδώ να τα λέμε όλα. Φίλε. Ανάλογα, ρε. Ανάλογα. Είναι, όχι, ανάλογα, φίλε, αυτό ούτε η Ιωάννα Ζαντάκ δεν το έκανε. Ούτε στην τυπικού, ούτε και το τυπικό. Η Ιωάννα Ζαντάκ δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Που λες, ας είμαστε λίγο. Δεν θυσιάσουμε, αγοράκι μου. Καλά, και αυτό δεν έκανε τα κασέτα. Το έκανε. Εκεί πρόσεξε λίγο. Σαν γυναίκα ήταν δύσκολα. Εντάξει, μια δυσκολία θα την έγινε, παιδί μου. Ξέρω εγώ, σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Αλλά ότι θα γινώσουν ένα πρώτο όνομα ακόμα μεγαλύτερο δίπλα στην τότε Βασούλα τη εποχή, 1999 και τα λοιπά, 98, αυτά, ήταν αλφαεθνική φιλαράκι. Δεν το ζήτανε. Και από επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί κόβαν και ράματα τη συγκεκριμένη οικογένεια εκείνη την εποχή. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι τη νέα χιλιετία, πόσα κύπελα φέραμε, 4. Τέσσερα πήραμε, ναι, τέσσερα πήραμε τη νέα χιλιετία. Έτσι δεν είναι? Άνα μπράβο. Πιστεύω, θεωρώ ρε παιδί μου ότι θα είχαμε τουλάχιστον 6 κύπελα και δεν θα λέγαμε τώρα 33-34 χρόνια έχουμε να πάρουμε το μεγάλο μας τραπά, ας πούμε. Μια θυσία κάντινα ρε φίλε. Δηλαδή μου έτρεγες τώρα στη Λιβύη με τον άλλον, τον Γκαντάφη και τον Μαντάφη και τον ξέρω εγώ. Κάνε και αυτή τη θυσία ρε. Πάρτη να ξέρω εγώ 2 χρόνια. Πάρτη 2 χρόνια ρε παιδί μου. Έτσι όμορφα, ωραία. Και δώστε μετά, χωρίστε, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ασυμφωνία χαρακτήρα, ξέρω εγώ, δεν τα βρίσκουμε. Ξέρω εγώ, με έβγαζε, ξέρω εγώ, το ένα τάλο και καθάρισε την μπουγάδα. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα. Δύο ήταν που δεν έκανε. Που δεν πήρε τη Βασούλα και που δεν έκανε και τη δική μας τηλεόραση τότε. Και το σκέπαστρο. Δεν είχε πει. Θα κάνει ΠΑΟΚ TV, τηλεόραση μέσα στην έκθεση και τα σκέπαστα και τα αυτά. Δεν θυμάστε. Εγώ που ήμουν εκεί να γελάσουμε. Εντάξει. Έχετε, θα πω πριν πάμε στον break, όχι. Έρχεται ένας, έχουμε φάει 8 προσφυγές στο κεφάλι. 8 προσφυγές ήταν σου. Και έρχεται ένας, δεν θα το ξεχάσω ποτέ το όνομά του, πρώτη φορά εμφανίστηκε, ο Αδαμάντιος Ραδικόπουλος. Υπεύθυνος Αλφα Digital Παύλα ΠΑΟΚ TV. Αδαμάντιος Ραδικόπουλος. Είμαστε απλήρωτοι. Εγώ βασικά δεν είδα ποτέ μισθό. Και είμαι αυτός που δεν τον κυνήγησε κιόλας. Δεν πληρώθηκα ποτέ. Κανα πεντάμινο δεν έχουμε δει. Δραχμή τότε. Αυτό είχε την πλατφόρμα Digital. Είχε το ΠΑΟΚ TV μέσα στο Αλφα Digital που το είχε πουλήσει στην άδεια στον Κονομινά. Μάλιστα. Και εμφανίζεται ο Αδαμάντιος Ραδικόπουλος. Εγώ τώρα είμαι και πιτσιρικάς. Τώρα πολύ χειρότερος από ότι τώρα. Ναι. Δηλαδή υπολόγισε πριν 18 χρόνια, 17. Δηλαδή ήμουν 25 κάπου εκεί. Ναι. Βλαμμένος εντελώς. Και εμφανίζεται μέσα να μας κάνει meeting. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, μην υπολογίζετε αυτά τις προσφυγές και αυτά επαγγελματίες είναι οι ποδοσφαιριστές. Το κοιτάω μία, θα το χτυπήσω. Το κοιτάω. Και οι άλλοι μέσα τώρα πύραυλοι όλοι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Εμάς ο στόχος μας είναι να γεμίζουμε ένα λεωφορείο με παιδάκια, να τα πηγαίνουμε στο κολυμβητήριο και μας κάνει
Και τη μάνα σου. Εντάξει, στα 40 κάτι τα αντέχει. Στα 25 και κόλκα δεν τα αντέχει. Και γίνεται, φίλε. Ένα μακελιό. Το Δαδικόπουλο, ρε φίλε. Πιστεύει, Σταύρο, ότι αν φύγουν ο Γιανακόπουλο και αφή Αγγελόπουλο θα συνεχίσουν να παίζουν Ευρωλίγκα οι ομάδε του? Εννοείται πω όχι. Αλλά εννοείται πω όχι. Αφήνουν παρακαταθήκη. Δεν, ναι, έχουν γράφουν ιστορία. Απλά, εννοείται δεν θα φύγουν. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ λέω ότι δεν μπορούμε να βρούμε επιχειρηματία στο μέγεθο αυτών. Α, πάμε πρώτα σε μια άλλη λογική του να στηρίξουμε την ομάδα, δείξει ένα γεμάτο γήπεδο, να πάμε και να βρούμε έναν επενδυτή σε ένα χαμηλότερο επίπεδο από αυτού, αλλά να έχουμε το κεφάλι μα ήσυχο. Έτσι. Και μετά ψάχνει το επόμενο βήμα που θα το ψάχνει και ο ίδιο για να θέλει να πουλήσει και να πάρει και 5 δάχμε παραπάνω. Αυτά, παιδιά, δεν γίνεται μια στιγμή. Ουτοπικά, σαν τι γκόμενε στον πρίγκιπα στο άσπρο άλογο, μπορούμε να τον περιμένουμε. Αλλά δεν είναι το σωστό. Δουλεύει για να έρθει επενδυτή. Στο ποδόσφαιρο, δουλέψαμε για να έρθει επενδυτή. Σα το λέω γιατί συμμετείχα. Το ξέρω. Δηλαδή, γίνανε πράγματα για να έρθει επενδυτή. Την πρώτη φορά που ήρθε το κυνηγού στα σταδιοδρόμια, τα ξεχάσουμε. Με τον κουμπάρο του, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο. Ωραία. Και δεν έχει να αλλάξει γραβάτα. Τα ξεχάσατε. Ωραία. Σημειώσει για Νούλη. Όχι, όχι, του Βασιλιά είναι αυτό. Α, ναι. Του Βασιλιά είναι άλλο μοντέλο. άλλο μοντέλο, Τον άκουγα που θέλει. Πάμε διάλειμμα. Με σέβασε για το στοίχημα του Βασιλιά. Προηγείται η ιστορική Ζούλτε Βάλγκεν μέσα στην Κλαμπρίζ. Προηγείται η Βαλβάικ τη Ναϊμέγγεν, η Ρόντα τη Τέλσταρ. Τι άλλο παίζουμε εδώ. Λεβερκούζεν με Στουτγκάρδη στο 0-0. Δεν κινείται φιλό. Α, και η Σωσό. Έφαγε γκολ, προηγείται η ΟΣΕΡ μέσα στην ιστορική Σωσό, την οποία επισκεφτήκαμε και είδαμε αγωνιζόμενη στην περιβόητη ομάδα του Ήλια Δημητρέσκου. Ωραία, σε εκείνη την προετοιμασία που δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε τα μάξι, να τα θυμόμαστε και αυτά. Αυτός είναι με τα καλά κοστούμια που φορούσε. Ο Ντούμι, ό,τι είχε πάνω ήταν πάνω από 500 ευρώ. Ναι. Δηλαδή κάτω από 500 δεν πρέπει να έχει ούτε πιτζάμα. Ναι. Καλά, και ο Δρόσος το είχε αυτό στο μπάσκετ. Ο Ντούμι είχε πολλά λεφτά, ρε. Θυμάσαι που όταν έφυγε ο Δρόσος στο μπάσκετ που είχε αφήσει τη γυναίκα του πρόεδρο τάχα λόγω υγείας και τα λοιπά. Δυνατή. Που πήρε και τα 20 κουστούμια της αποστολής. Α, δεν το θυμάμαι αυτό, όχι. Ναι. Ο Δρόσος είχε 3.000 διαρκείας τότε. Αυτό ήθελα να σου πω. Σε περίπτωση, με πρόεδρο Δρόσο, είχες κάνει, πώς ήταν, 2.800, 2.900, κάπου εκεί. Πέναλτι και η Λεβερκούζεν ιστορική. Άντε να ανοίξει αυτό το παιχνιδάκι λίγο, παιδιά. Ποιον παίζει αυτή? Με τη Στουτγκάρδη στο 14. Λιμό δεν είναι στο Στουτγκάρδη. Λιμό είναι, θέλουμε να μπουν γκολ όμως. Γκολ το θες? Πολλά θέλω. Α, πολλά. Okay. Πολλά. Okay. Στο πόσο είναι? Στο πόσο είναι και θα κάνει σε φταί τώρα? Σε φταί κάνω στο 13, αλλά να μπει. Στο 13 θα μπει, ρε φίλε. Τώρα. Καλά, οι Γερμανοί το χαζί. Μπει, ρε, πάψε να είσαι, να έχει. Το μιλάω για να παίρνει ένα. Α, άλλο και εντάξει, οκ. Okay. Okay. Το Λεβερκούζεν παίρνει φορά. Σου δεν έχω εικόνα, κάνω ότι έχω εικόνα. Κάτι πάει καλά, λέω. Μάλλον πρέπει να πάω οφθαλμίατρο, λέω. Δεν έφτασε ο παθολόγος που πήγαμε. Βλέπω το κινητό, λέω, τι φορά παίρνει. Κάποιος παίρνει φορά, έχουν μαυρίσει. Έχει μαυρίσει όλο το ταμπλό, ρε φίλε. Αργεί να πάρει φορά, γιατί δεν παίρνει φορά. Εντάξει. Πέναλτι νούμερο 1. Εδώ. Τι είναι αυτά τα κέρατα? Πεντακάθαρο πρέπει να ήταν. Αυτή πώς τη βλέπει? Η Σπυροπούλου πολύ χοντρή για τα δεδομένα. Εδώ δεν σε τον τρελό τον άλλο. Αυτό δεν σε θυμίζει. Αυτό που δένουν στα αγγλικά επάνω και το κάνει κοπελιά με το. Αυτό είναι. Τον είδε στον γάμο του Ρέμου με τι καπέλο φορούσε? Όχι. Τζοάν Κόλινγκς, άσπρο. Στο αυτό. 9 γάμους είχε αυτή, να ξέρεις, ενημερωτικά. Ναι, μπράβο. Δεν σε βλέπει. Πρέπει να είναι καμιά 85 τώρα. Δεν σε βλέπει. Ναι, μπράβο. Αόρατο. Λοιπόν, ναι. Τέτοιο καπέλο άσπρο, όπως σου λέω, όπως σου δείχνω, τέτοιο. Ωραίο, τέτοιο. Ναι, υπτάμενος δίσκος με 4 φτερά μαύρα, τα οποία ήταν κυρτά. Φίλε, ναι. Είχε άποψη ο Ρέμος, δεν είναι τυχαίος. Έπαιρε την πορεία της ευθείας βολής. Παίρνει φορά τώρα, περίμενε. Ναι. Βάλτε το σβεσίχαμα, βάλτε. Κόμμα. Από πού έπτασε το χώρι, παίρνει χώρα. Ξέρω, το Λεβερκούζεν είναι κοντά στον Ντόρτμουντ, δεν μπορεί να ξεκινήσει από τον Ντόρτμουντ τη φορά. Έλα, μιλάμε για το Λάκι να πάει γούρι. Ναι, και φοράει από κάτω ασπρόμαυρα τυγρέ γοβάκια. Ο Ρέμος. Όχι ο Ρέμος, ο Γαβαλάς. Στο γάμο του Ρέμου νομίζω που μιλάς στο σύνορα. Όχι, ρε, στο γάμο του Ρέμου σου λέω Γαβαλάς τώρα. Περιμένει τον γαμπρό με την ύφη. Γαβαλάς που έχει κάνει φυλακή, εντάξει. Ναι, ναι. Δυνατό. Ασπρόμαυρο κλειστό γοβάκι, ψιλοτάκουνο, τυγρέ.
Και φοράει ένα κουστούμι στυλ φράκο, το οποίο έχει. Έχω σκάσει τα γέλια, τον είδα σήμερα. Φοράει ένα μαύρο μανίκι από το σακάκι και από την άλλη μεριά είναι κομμένο και μόνο το που κάμισε το χέρι. Δυνατό, φίλε. Άποψη. Ξέρετε, εγώ την πρώτη φορά που έχω πάει Μύκονο πιτσιρικά, το 1995. Το ελαφρύ το μουστακάκι για το ξεκάρφωμα. Ήταν τη μόδα τα βινίλ, τα παντελόνια, τα ανδρικά με τα κολομέρια έξω. Εξήγησε λίγο στον κόσμο τι είναι το βινίλ, να μάθω και εγώ. Δεν ξέρω. Όχι, γιατί τόση ώρα δεν έχει βγει το σκορ, αν το έχασε δεν το έχασε. Θα μπει, να ξέρετε, μάλλον το έχει χάσει. Ακύρωση πέναλτι. Είχε βάρ. Βρε σύγχαμα. Και εγώ περιμένω τόσο να πάρει φόρα. Λες εσύ βινίλ και οι περισσότεροι νόμισαν ότι το συγκεκριμένο παντελόνι που είπες το αγόρασε κάποιος από τη Βιαμίλ. Όχι, είναι βινίλ. Είναι ειδικό ύφασμα για αριστερό. Ναι. Μάλιστα. Σε γυναίκα με ναι, ωραίο μπορώ, σώμα το βινίλ είναι πολύ δυνατό, φίλε. Ναι, άρα σε γυναίκα. Ναι, σε γυναίκα. Εντάξει, είναι της μόδας. Πάρα πολύ δυνατό. Λέγαμε λοιπόν για το. Έχουμε και ποδόσφαιρο αύριο. Θα πρέπει να πάμε στο γηπεδάκι να γεμίσουμε την ντουμπίτσα μας που φέτος έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε στο γήπεδο σε αντίθεση με πέρσι που το μισό, με τη μισή σεζόν δεν μπορούσαμε να πάμε. Εμείς μπορούσαμε βασικά. Ναι, συνολικά κάπου εκεί. Τι ώρα είναι, 7.30 έτσι. 7.30 είναι το παιχνίδι, ναι, δεν τα πάω ποτέ καλά με την ώρα. Το ρολόι, γιατί το κοίταξε τώρα πέντε που σε ρώτησα εγώ τι ώρα είναι. Τι ώρα, νομίζω μόλις τι ώρα είναι. Το μάζε μεταξύ, τρελέ. Έχω βγάλει το ρολόι, κοιτάω το χέρι μου και έχω απέναντι και ρολόι. Βασίλη, το λέω τι ώρα είναι το μάτς αύριο και κοιτάει το ρολόι απέναντι. Δεν μου πες τι ώρα είναι, μου πες. Ναι, ναι, εντάξει, επειδή μιλήσαμε για το μάτς, έχεις δίκιο. Δεν είπατε τι ώρα είναι το μάτς. Και έφαγα την προσποίηση. 7.30, εντάξει. Θα έχει καμιά κουσάρα αύριο. Δεν θα έχει, φίλε. Πρώτα απ' όλα ένα κλασικό παιχνίδι, ψυχοβγάλτικο. Κλασικό. Ναι, λες να υπάρχει βαθμός δυσκολίας υψηλός και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φίλε, θεωρώ πως εύκολα ή δύσκολα θα το πάρουμε. Τώρα σημασία έχει τι θα γίνει στο τέλος. Ναι. Όλοι μέσα είναι. Okay, σωστό. Χατσερίδη, Σουάρντα και αυτή να παίξω. Κατουρί έχει ένα θεματάκι, έμεινε έξω προληπτικά. Ναι. Έκανε θεραπεία, δηλαδή 45 λεπτό τον κρατήσαν έξω. Εντάξει, αφού είναι η άλλη καλά, άραξε. Έτσι πάνε αυτά. Α, θα δούμε οπότε Λιμιό, Μπίσεσβαρ. Η Λιμιό, η Ζαμπά και Μπίσεσβαρ αριστερά. Μπίσεσβαρ αριστερά, μάλιστα. Ο οποίο δεν ήταν καλά πριν τη διακοπή, ελπίζω να ξεκουράστηκε. Απορώ με το πώς θα ξεκινήσει. Θα βάλει Κάνια Μαουρίτσιο ή Βέρμπου Μαουρίτσιο. Τι θες, εσύ προσωπικά. Εγώ σε αυτό το παιχνίδι, επειδή είναι σκληρή ομάδα η Ξάνθη. Προτιμώ τον Βέρμπου Μαουρίτσιο. Ο οποίος έχει δείξει σημάδια ανάτασης. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι δεν είμαστε γρήγοροι εκεί. Αλλά επειδή έχουμε την μπάλα συνήθως εμείς και θα φάμε 5-6 κόντρες, εκεί άμα είναι καλά τα στόπερ και, εντάξει, και υπάρχει μια καλή τοποθέτηση, το σώζεις. Ωραία. Σε άλλα παιχνίδια είναι. Δηλαδή, η ταχύτητα χρειάζεται τώρα στην Τζέρση. Άμα δεν έχει ταχύτητα, φίλε. Κλάψ τα χαλάλα μπε. Τι μου το θύμισες τώρα τότε. Αγχώθηκα από τώρα. Όχι, εντάξει. Δεν θα βάλουν τους κανονικούς έτσι. Πιστεύω. Δεν έχουν λόγο. Τι να σου πω τώρα. Περασμένοι είναι. Δεν πιστεύω να βάλουν τους κανονικούς. Αλλά απ' την άλλη, όπως το λέμε έτσι λίγο για να πικάρουμε, 92 χρόνια μέσα στο εξωτερικό έχουμε να χάσουμε. Δεν τους βλέπω. Μέσα στο Λονδίνο 92 χρόνια έχουμε να χάσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό ισχύει. Όποιο θέλει. Μπορεί να το ψάξει. 92 χρόνια ιστορία. Είναι λογική ότι είμαστε αίτητοι εντός έδρας στην Ευρώπη 75 χρόνια. Και εμείς είμαστε αίτητοι στο Λονδίνο. 92 χρόνια. Από τον προϊστορικό. Από τον άνθρωπο του Νεάτερνταλ. Από την ίδρυσή μας. Την ίδρυσή μας. Τι να κάνουμε. Αυτό ισχύει. Τώρα. Νομίζω ότι. Έχει γίνει να συμπληρώσω κάτι γιατί δεν λέγαμε για ποδόσφαιρο με τον Γιαννούλη. Και τι να πει με τον Γιαννούλη ποδόσφαιρο εδώ. Όχι, ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Η συγκεκριμένη που κάνατε, βασικά όταν μιλάς με τον Γιαννούλη για μπάσκετ, δεν κάνει ζάπινγκ στο ραδιόφωνο. Εντάξει, και συνδυασμό με κόλκα σήμερα, με αυτά που ακούγαμε έτσι όμορφα, ωραία, ήταν μια εκπομπάρα. Συνδέονται δύο κόσμοι, ναι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και μια πολύ ωραία εκπομπή θυμόμουν πάλι είχε κάνει με το Μοσκοβίτη όταν πιάσανε για μπασκετάκι. Δηλαδή ήταν special. Για πες. Εδώ λοιπόν γίνεται μια κουβέντα γιατί είναι ο Γουάρντα εκτός, γιατί είναι ο Χατσίδης εκτός, γιατί είναι ο ένας εκτός. Ρε παιδιά. Πάω και έχει 25 άτομα ρόστερ. Δεν γίνεται να είναι όλοι εντός. Ξεκινάμε από τα βασικά. Εντάξει. Αυτό που γίνεται με τον Γουάρντα. Ο Γουάρντα το ένα όχι θα φύγει, όχι θα μείνει, όχι θα κάνει. Τίποτα δεν έχει γίνει με τον Γουάρντα.
Ωραία. Απλά ο Άρντα όταν αγωνίζεται έχει λίγο το αίσθημα του εγώ παραπάνω από όσο σηκώνει ο οργανισμός ΠΑΟΚ στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα και για αυτόν τον λόγο θα καθίσει στην κερκίδα. Είναι απλά τα πράγματα. Ξέρεις, καμιά φορά τα μπερδεύουμε. Εντάξει, ο Άρντα μπήκε σε πέντε παιχνίδια και έκανε τα δικά του. Δεν μπορεί σε αυτόν τον ΠΑΟΚ να κάνει τα δικά σου. Σε αγαπάμε, είσαι αδερφός, είσαι χαβαλές, είσαι γαμώ τα παιδιά, έχεις απίστευτο ταλέντο. Αλλά έχεις απίστευτο ταλέντο όταν είσαι συγκεντρωμένος. Δεν μπορεί ένας προπονητής που πάει να κάνει πρωταθλητισμό να αναρωτιέται, ρε φίλε, ξύπνησε καλά αυτό σήμερα. Ναι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ναι, που το ξύπνησε καλά. Μα δεν ξέρω τι θα μου δώσει. Θα με σώσει, θα με καταστρέψει. Τίποτα. Από μόνος του καταστρέφει πάρα πολλές φορές, ρε παιδί μου, αυτό που μπορεί να προσφέρει και στον εαυτό του, αλλά και στο σύλλογο που τον έχει επιλέξει να υπογράψει συμβόλαιο. Δηλαδή, αν ήταν φυσιολογικός στη συμπεριφορά του, στην εξωγωνιστική του ζωή, όπως. Άστε είναι αυτή. Ναι, ναι. Το πάω, το έχει παρατήσει αυτό, δεν ασχολείται. Επειδή ξέρω δεν πίνει. Άστο να κάνει τις βόλτες, να ξενυχτά και λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι δυνατόν να πάω να μην ξέρει τι κάνει ο Γουάρντα. Στο Μακεδονία παλάσμενη. Πώς δεν ξέρει. Δηλαδή. Πώς δεν ξέρει. Εντάξει. Αλλά πάσα στιγμή ξέρει. Δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι και έχει κερδίσει ο Πάοκ Φάουλ. Είναι πέντε άτομα στο δεύτερο δοκάρι. Γιατί το εκτελέσει το δεύτερο δοκάρι. Όλα την κάνει στα πουρνάρια και τον κυνηγάει ο Βαρέλα και τον βρίσκει στην του αγώνα. Εκεί είναι πρόβλημα. Τη βίντε λε. Ναι. Με τον Ατρόμητο κάνει το ίδιο ακριβώς. Κλείνει προς τα μέσα πέντε άτομα στο πίσω δοκάρι στο 93. Γκολ πρωταθλήματος τον Αλαβάρο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Παίξε γέλασε. Είμαι συν δύο τάσο. Κάνει το 9 στο 9, βέβαια. Εντάξει. Είμαι συν δύο. Ναι, και την κάνει σουτ χωρίς ισορροπία, πάει 5 μέτρα πάνω. Εντάξει, τώρα θα μου πεις περίμενα τον Ουάρντα στο 93 να μου κάνει αυτό. Όχι, όχι, αλλά κάνει αλλά σωστό, σωστό και ας μην πει. Ναι. Κάνει αυτό που πρέπει. Ο βασικός δεν είναι μόνο αυτός που ξεκινάει. Βασικός είναι και αυτός που έχει ρόλο ερχόμενος από τον πάγκο. Ναι. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση να ακολουθεί την προπονητική τακτική που επιτάσσει ο κάθε προπονητής. Και την τακτική την ποδοσφαιρική, ρε φίλε, το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο, έχω πέντε ψηλά κορμιά στο δεύτερο δοκάρι, θα προσπαθήσω να περάσω την μπάλα εκεί, δεν πέρασε, δεν πειράζει. Ναι. Πήγα να κάνω το σωστό. Ναι. Δεν σου λέω εγώ θα την περάσει, ρε αγόρι μου. Εντάξει, ναι, να... Δεν είναι εύκολο. Εκεί πάει η κουβέντα καλά. Η άλλη 93 λεπτά δεν πέρασε μια φορά. Και λες εσύ μια Βιρίνια στον Πρίγιοβιτς. Άλλη δεν πέρασε. Και λες εσύ για τον Ουάρντα, εκεί δεν θα πω κουβέντα εγώ όταν κάνει το σωστό. Έτσι ακριβώς. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και δεν είναι. Το κακό είναι ότι δεν είναι μία υπερίπτωση στην οποία καθόμαστε και το κάνουμε θέμα ή το ψήλο συζητάμε για αρκετό καιρό. Είναι ότι το κάνει επανειλημμένα. Ενώ έχει ρε παιδί μου, ξέρει χίλια κιλά μπάλα, ένα τόνο μπάλα ξέρει αυτό το παλικάρι. Έτσι. Δηλαδή και στην Αίγυπτο που είδα τα μάτσε προχθές που έπαιξε για αυτά, το έχει ρε φίλε. Είναι, είναι θρασίτατος, είναι τριπλαδόρος. Ναι, έχει ό,τι θες. Τα κοντρόλ του σωστά. Ωραία, ψάχνει. Αλλά είναι τρελός, είναι ψυχοπαθές. Αυτό. Είναι ψυχάκιας. Δεν μπαίνει με την τέτοια. Και το χειρότερο ποιο είναι ότι δεν μπόρεσε κανείς να τον πατήσει έτσι λίγο φρένο. Όχι, στον Ατρόμητο ανέχτηκαν πολλά. Ρε. Μου λέει ο άλλος στις φίλες, στον Ατρόμητο τα έκανε. Ναι. Παιδιά, στον Ατρόμητο είναι οι άλλοι 10 που ξέρουν, αυτοί που παίζουν. Είναι οι 10 και λένε, είναι συμβιβασμένοι στην ιδέα ότι αυτός εκεί μπροστά ο χαζός, έτσι σκέφτονται οι παίκτες, ωραία, σε εισαγωγικά του χαζός. Ναι, εντάξει, ναι. Ό,τι και να κάνει, πρέπει να δώσουμε την μπάλα γιατί έχει 10 φορές περισσότερη ποιότητα από εμάς. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας μηχανισμός που αποδέχεται ότι ναι, μεν είναι τρελός, αλλά είναι και 100 κιλά πιο πάνω από εμάς. Άρα πρέπει να πάρει την μπάλα, άρα θα ανεχτούμε και τις 5 βλακίες που θα κάνει. Έτσι. Ωραία. Σε εμάς, τι να του πεις τώρα, ότι θα ανεχτεί ο Μαουρίτσιο, ο Βιερίνια, ο Μάτος, ο Πρίγιοβιτς, ο Πέλκας που είναι γηγενής, ωραία, ή ο Βέρμπλουμ, θα ανεχτεί αυτό το πράγμα. Όχι. Θα τον πάρουν το κεφάλι. Όχι, γιατί είναι ο καθένας έχει το δικό του επίπεδο. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Και, είναι... και τη δική του ιστορία. Που είναι πάνω από τον Ουάρντα σε CV, σε βιογραφικό. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί ο Ουάρντα να κάνει τα ίδια με τον Ατρόμητο. Ούτε ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανοιχτεί τα ίδια με τον Ατρόμητο. Είναι άλλο level που λένε στη Σταυρούπολη. Ναι. Γιατί έτσι μεγαλώσαμε level, quality. Ναι. Γειτονάκια. Ναι. Σταυρούπολη, Νεάπολη. Ναι. Είναι άλλο το level, ρε φίλε. Δεν μπορείς να το ανεχτείς αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν για να φταίνε βέβαια και τα μίντια, για να κάνουμε και την αυτοκριτική, δεν έχεις να γράψεις 15 μέρες και να αυτό με τον Ουάρντα και τώρα με τον Ρε σκάστε ρε. Τίποτα με τον Ουάρντα, τυφλίστε. Με τον Ουάρντα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ομαδικός, δεν παίζει. Δεν ξέρω ο προπονητής τι να περιμένει από αυτόν, δεν παίζει. Άρα κάνω εγώ το πρωτάθλημα τώρα σου λέω Λουτσέσκου. Έχω, με στη λεμιτό μου έτσι σε περίπτωση που το χάσω θα μου πάρω το κεφάλι και θα κάτσω εγώ να ρισκάρω. Ωραία. Εδώ πρώτος είμαι και μισή μου γκρίζουνε.
Δεν παίζω καλή μπάλα. Μην παίζει. Πότε... Δηλαδή, άμα πάρει τη στατιστική ενός χρόνου, 38-40 μάτς, 38 μάτς νομίζω, 34 νίκες, 3 σοπαλίες και μια ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης και αυτή πώς έγινε, δεν έχει τέτοιο ρεκόρ. Πού να το έχει, γιατί έχει κανένα άλλο τέτοιο ρεκόρ. Κανένα. Ούτε άλλη ομάδα. Τι ναι, ποιο έχει. Δεν υπάρχει. Μια φορά το 70 κάτι, ξέρω εγώ, με τη Χούντα το πήρε ο Παναθηναϊκός αίτητος. Και είναι αυτό που λέμε, ότι κάποια στιγμή είμαστε τόσο δύσκολο σαν κόσμο, σαν λαό. Που με την Μπαρτσελόνα να παίξουμε για να την κερδίσουμε 2-0, την άλλη μέρα θα λέμε γιατί τη βάλαμε 4. Α, τέτοιοι υπάρχουν μερικοί. Υπάρχουν μερικοί, δεν ναι, είναι λίγοι. Μερικοί, ναι, ευτυχώς. Επειδή φωνάζουν, ακούγονται, λίγοι. Αλλά. Ωραία, όλοι ξέρουμε ρε φίλε ότι δεν μπορεί κακό. Να παίξει καλύτερα. Πρέπει να υπάρχουν και αυτοί, αλλά όχι στο βαθμό που το κάνουν και όχι το timing. Μετά από ήττα, ρε φίλε, μετά από Κλαρίνο, μετά από Μπουλκουμέ, δεν βγαίνει να κάνει τάνα να πούμε την κατάσταση. Και... Εντάξει, γιατί μπορεί να έχει και μια ιστορία. Λίγο να είσαι παλαιότερο, να είσαι σεβάσμιος, ξέρω εγώ, να σε ακούνε 10 άτομα, όμορφα ωραία. Εκεί εσύ πρέπει να δώσεις το ένασμα και το παράδειγμα της στήριξης προς την προσπάθεια που γίνεται. Και όχι να τα γυρίσεις για προσωπικό σου όπλο. Εντάξει. Πιο αστείο σκηνικό που γίνεται για μένα με τους παλιούς είναι που γράφουν εμείς δεκαετία του 80, εμείς δεκαετία του 90. Μαλάκες διπλό δεν βλέπαμε. Ξεχάσω εγώ τώρα όταν ξεκίνησα πηγαίνω το 89, το πρώτο διπλό το 94. Μεταξύ μας τα λέμε και δεν έχουμε τα στατιστικά. Φάγαμε 4 από τον Αθηναϊκό του Σπίνουλα, το ξεχάσω εγώ αυτό μπροστά μου. Ε? Και μεταγενέστερα και από το Θρασίβουλα φάγαμε 4. Βε, αυτό ήταν και ψιλοκοντά. Εδώ μιλάμε για τις δεκαετίες αυτές. Ναι. Αυτό έγινε το 2008 ναι. Που λες. Μάλιστα. 2007. Μάλιστα. Ναι. Κάπου το, και ήταν και κύπελο, αποκλεισμός κιόλας. Ένα λεπτό και κλείνουμε. Με την αθλητική εκπομπή στο Open τι γίνεται. Καλά, χαιρετίσματα έχετε. Δεν έχω ιδέα. Παρακολουθώ ποιοι είναι, ποιοι δεν ναι. Είναι αυτά. Μάλιστα. Δεν σε καλέσαν, ας πούμε, δεν έγινε τίποτα. Δεν ξέρω. Σε καμιά ανοίξη. Δεν έχει δημοσιογράφος από ό,τι ξέρω. Μάλιστα. Μπορεί δηλαδή, να τώρα... έχει στο μέλλον, δηλαδή, αγόρι μου, αλλά σήμερα που μιλάμε δεν ναι. Έχει την πρώτη εκπομπή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάποιος του ΠΑΟΚ δεν θα είναι στο πάνελ. Γιατί ξέρουμε θα είναι ο Ντέμις Νικολαίδης. Προφανώς κάποιος. Από ό,τι λένε. Κάποιος Νικολακόπουλος νομίζω του Ολυμπιακού θα είναι. Όχι, δεν είναι. Ο Νικολακόπουλος δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Στην πρώτη εκπομπή. Α, δεν θα είναι. Στην πρώτη εκπομπή μιλάμε τώρα. Ο Κάκος θα είναι. Ναι. Ο Ντέμις ο Κάκος, ο Μπασινάς ο Κατσουράνης. Και ο Δόνης. Ο Δόνης καλεσμένος. Τι άλλο ξέρω. Και κάποιος θα είναι από εδώ. Θα έχουμε και διαιτητή που θα σχολιάζει τις φάσεις. Ο Κάκος. Ο Κάκος. Πώς δεν έγινε αυτό στη μάνατζερ στον Πάο. Λίγο ήθελε. Εγώ έχω μια φιλοσοφία. Λίγο ήθελε. Έγινε μια μπουκα, ξέγινε. Λίγο ήθελε. Ναι, αλλά δεν είναι και το θέμα. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι να υπάρχει. Πώς το λένε. Να μην υπάρχει πολυφωνία σε μια εκπομπή. Ναι. Εγώ είμαι αυτής της άποψης ότι και καμιά φορά και στρατηγικά στα μίντια, για να το ξέρεις, φέρνεις μαζί σου τον εχθρό σου. Το κάνεις αυτό. Σωστό, να υπάρχει αντιπαράθεση. Ναι. Όχι, και να τον φέρεις κοντά. Ωραία. Υπάρχει και αυτή η λογική. Ναι. Εντάξει, το έχω κάνει εγώ πολλές φορές. Και πριν με τον Ζαγόρα, κάναμε χαβαλέ λίγο στο τηλέφωνο πάνω σε αυτήν τη λογική για κάτι δικό μας. Μάλιστα. Δηλαδή, άνθρωπο τον οποίο θα μπορούσα εγώ να το σκοτώσω στον δρόμο. Αν θα γινόταν ένα. Ήταν καλό για το ραδιόφωνο ναι. Να γίνει με αυτό. Ναι, καταλαβές. Ναι. Επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Ναι, okay. Ωραία. Εγώ δεν είμαι κατά αυτής της λογικής. Εγώ είμαι κατά. Να είναι ένας αυτός που είναι αυτός που ξέρουμε, ξέρω εγώ, ο Ντέμις είναι αυτός, ωραία. Ναι. Ξέρω εγώ πώς σκέφτεται τον Ντέμις, τον ξέρω χρόνια και προσωπικά και στα μίντια και όλα. Τον ξέρω. Πρέπει να έχεις απέναντί του κάποιον που να ξέρει πώς ξέρει, πώς σκέφτεται και να είναι έτοιμος να την παρέλθει. Να του πει, αδερφέ, δεν είναι στο έργο, είναι γιουβέτσι. Ωραία. Ναι, αλλά ναι. Να ξέρει και να νιώθει. Αυτό λέω, ρε φίλε. Εδώ λοιπόν θα το δούμε πώς θα πάει σε πρώτη φάση. Εγώ δεν είμαι πολύ απαισιόδοξος για το μοντέλο που σκέφτεται το κανάλι. Γενικά σαν κανάλι βλέπω έχει πολλά κενά. Στο αθλητικό θεωρώ ότι έχει σοβαρά παιδιά, δηλαδή και ο Αλέξος Σπυρόπουλος και η Χριστίνα Βραχάλη. Είναι σοβαρά παιδιά, δεν είναι τίποτα βόδια. Ωραία, και ο Πάνος ο Βόγλης, παρότι ήταν στο Sky και εκεί αναγκάστηκε να παίξει τέλος πάντων κάποια έργα. Δεν είναι ασόβαρος, αυτός είχε κρατήσει και ένα επίπεδο εκεί, δεν ήταν δηλαδή ό,τι να είναι. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Τις επιλογές για τους πανελίστες. Ποιος τις κάνει. Ο Ντέμις. Έγινε από την ηγεσία του καναλιού η επιλογή Ντέμι. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα ο Ντέμις κάνει τις επιλογές. Μάλιστα. Ναι. Δεν μου ακούγεται καλό. Δεν μου αρέσει εμένα έτσι. Κοίτα ηχητικά σε ένα κανάλι που είναι θεωρητικά σοκάρι, είναι του Ιβάν Σαββίδη.
σε μια αθλητική εκπομπή. Δεν κομπή... σημαίνει αυτό ότι είναι του Βασαβίδη, θα πάμε εγώ, Βασιλόπουλο, ο Τζομπατζόγλου και θα κάνουμε μαζί σου. Δεν μα δει κανεί. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Τόσα χρόνια έχουμε φάει την Αθηναϊκή Κυριακή στη Μάπα. Τα πνευμόνια μα έχουν σκάσει. Εντάξει. Έχουμε αγανακτήσει, ανεβάζαμε πιέσει. Και ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα, ο ΠΑΟΚ πρώτος από την αρχή του πρωταθλήματος και παίζαν τένις, παίζαν, ξέρω εγώ, βόλεϊ, μπάσκετ, χάντμπολ κτλ. Εγώ δεν βλέπω, ρε. Δεν βλέπω. Δηλαδή, άμα δεις τα μούτρα αυτού που ούτε το όνομά τους ξέρω, γιατί κάποτε ήταν ο πασίγνωστος, ο μέγιστος Γιάννης Διακογιάννης, εκεί πέρα, κάποιος ο Φιντουκίδης, κάνανε από την Αθηνική Κυριακή. Μιλάμε για ονόματα τέρατα της δημοσιογραφίας, έτσι, όχι η σημερινή. Που δεν δίναν δικαιώματα. Και βλέπεις, ρε φίλε, ήταν αντικειμενική. Εγώ να ξέρεις ότι ο Διακογιάννης δεν ξέρω τι ομάδα ήταν. Ο Γιάννης Διακογιάννης, δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Δεν ξέρω. Είδες τι λες, νομίζω Παναθηναϊκός. Αυτούς, με το που τους βλέπεις, καταλαβαίνεις, αν έχεις στραβό αποτέλεσμα Ολυμπιακός, έχουν κάτι μούτρα, σαν να ήρθαν από 18 μνημόσυνα. Αυτό δεν είναι αντικειμενική δημοσιογραφία σε ένα κρατικό κανάλι που το πληρώνουμε όλοι μας. Και οι Παοξίδες και οι Αριανοί. Έχουν τεράστιες αισθάνσεις με τον τρόπο που λειτουργεί η κρατική τηλεόραση και το έχουμε καταγράψει πολλές φορές. Για μένα το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι στο αθλητικό ραδιόφωνο στην ΕΡΑ, όπου τόσα χρόνια δεν υπάρχει φωνή όχι Βόρειας Ελλάδας μόνο, επαρχίας. Βγάζουν 5 λεπτά το χ, πες δεν το κλείνουν μετά. Έχω το Σαντορινέο μου κάνει πολιτική εκεί πέρα, τώρα που άμα του πεις να πάει ευθεία θα στρίψει. Για τέτοιο τσακάλι. Ναι, ο Άρης ο Γάτας είναι ο οποίο είναι ο leader. Γελάνε και προβοσκίδες. Ωραία. Ναι, εκεί η ένσταση μεγαλύτερη είναι εκεί. Φαντάζομαι, σκέφτηκες πως γυρνάει μια προσκύδα τώρα, πες μου. Πήγα σε ένα μαγαζί παιχνιδάδικο με την κόρη μου που είναι 4 γονό και ζήτησε ένα παιχνιδάκι που έχει προβοσκίδες. Τη φορά είναι μάσκα με προβοσκίδα, με ελάστικο και έχει κάτι κρυκάκι και τα κάνει έτσι. Και παίζαμε και τώρα αυτό. Αυτό και αυτό που είναι και τέτοια είναι η προβοσκίδα. Εδώ λοιπόν έχει το Όπερ μια ευκαιρία. Σαν του Όφη. Ναι. Να χτυπήσει την Αθλητική Κυριακή, η οποία είναι αναγκασμένη γιατί είναι δημόσιο να κινηθεί γύρω από τις προσλήψεις που έχει, να τη χτυπήσει εμπορικά. Πρώτα, εγώ σέβομαι ότι ένα κανάλι το οποίο είναι μια επένδυση εκατομμυρίων, το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι τα νούμερα μαζί σου. Λογικό. Ωραία, 100%. Άρα λοιπόν η προσέγγιση Ντέμι, πιο ποδοσφαιράνθρωπος. Ωραία, Κατσουράνη, Σούργελο μεγάλο, δηλαδή το έχει, θα ξέρεις. Ο Κατσουράνης θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον. Πασινάς. Ωραία. Ποδοσφαιράνθρωπος. Ναι. Ωραία. Okay. Δηλαδή αυτό το μοντέλο δεν είναι κακό σαν ιδέα. Το θέμα είναι όμως επειδή είναι κανάλι του Ιβάν και επειδή πολλοί θα είναι στημένοι να πούνε να προστατεύει τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο από αυτούς τους πανελίστες, μόνο ο Αλέξος Σπυρόπουλος έχει την υποδομή να κατανοήσει 10 πράγματα. Η Χριστίνα ποτέ δεν παίρνει θέση. Είναι περισσότερο στο σετάρισμα μιας εκπομπής. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή να πάρει θέση. Είναι αυτή που κουμαντάρει. Άλλοι τη βλέπουν σαν γλάστρα. Αλλά η Χριστίνα τι κάνει, κουμαντάρει όλο το σύστημα στον αέρα. Δηλαδή είναι αυτή που ελέγχει τους χρόνους, κάνει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Μάλιστα. Είναι ο Βιτόλο του ΠΑΟΚ του Σάντος. Okay. Αυτό είναι. Ωραία. Άρα λοιπόν. Εδώ μιλάμε ότι θα όντως ανοίξει κουβέντα αν ξέρω εγώ, δεν υπάρχει μια καλή εκπροσώπηση του ΠΑΟΚ. Το ξέρουν αυτό πιστεύω. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα συμβεί. Στο ρεπορτάζ ήταν ο Γρηγόρης, ο δικός μας. Ο Γρηγόρης δεν είναι, είναι στο κανάλι ο Γρηγόρης. Στο ρεπορτάζ της εκπομπής, ναι. Εντάξει, okay. Όχι. Το θέμα λοιπόν είναι. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ δεν το καλύπτει δηλαδή. Δεν καλύπτει κανείς ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κανείς ρεπορτάζ καμιά ομάδα. Ναι, ρε παιδί, δεν μου αρέσει αυτό που ακούω εμένα προσωπικά. Μπορεί να είμαι λάθος, έτσι. Εγώ επειδή. Τη δεδομένη στιγμή. Ως άνθρωπος τον ξέρω τι θα μου πει τώρα. Εσύ θα περιμένεις να δεις για να κρίνεις. Εμένα προσωπικά τώρα. Σαν φιλοσοφία δεν με χαλάει εμένα αυτό, να ξέρεις. Δεν με χαλάει. Και πραγματικά θέλω πράγματα καινούργια στην τηλεόραση γιατί έχουμε τεντώσει με τα ίδια και τα ίδια. Απλά επειδή βλέπω το μέλλον, θα έχει πρόβλημα όντως, δηλαδή εσωτερικό εδώ το σύστημα, αν ο ΠΑΟΚ δεν εκπροσωπηθεί σωστά. Το βλέπω να έρχεται. Ήδη δηλαδή αυτό το ερώτημα που μου έκανες εσύ, 50 φίλοι μου. Ναι. Τι γίνεται, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι. Ωραία, δεν το στείνω εγώ, αν το έστεινα εγώ θα σας έλεγα. Αλλά επειδή εγώ πάντα βάζω τη θέση μου στους άλλους, αυτού που καλούνται να αποφασίσουν, δεν θα πήγαινα πολύ μακριά από αυτό που γίνεται τώρα. Μάλιστα. Θα προσπαθούσα να σοκάρω λίγο το σύστημα ότι είπα τι κάνει αυτός. Απλά θα είχα χειρώσει τον ΠΑΟΚ πολύ, πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο έξυπνα. Χωρίς να με πάρουν και χαμπάρι. Δεν χρειάζεται να σε πάρουν χαμπάρι. Εννοείται. Κάνει, γιατί το βασικότερο πρόβλημα που έχουμε εμείς ποιο είναι. Δεν είχαμε ποτέ τηλεόραση δικιά μας, εντάξει. Το κλισέ είναι ότι εμείς είμαστε Μαου Μαου και οι άλλοι είναι Μονεγάσκοι.
Αυτό δεν είναι το κλισέ. Ναι. Ωραία. Μπορεί εγώ, λοιπόν, ο νούμερο ένα στόχο μου, και νομίζω δεν απέχει και πολύ, είναι να παρουσιάσω ένα προφίλ ΠΑΟΚ πολύ πιο γήινο από αυτό που τόσα χρόνια ωραία, προσπαθούν να περάσουν οι άλλοι. Αντιληπτό. Καταλαβες. Αυτό. Άντε να μπουν και οι άλλοι. Άντε να πείτε οι άλλοι που είσαι εσύ, δηλαδή πού είναι ο Ντούλη. Δεν ξέρω. Το καρτούν. Σε φαγε. Α, εδώ είναι. Α, εδώ είναι. Πότε, πότε ήρθε, δεν τον πήρα χαμπάρι. Είναι μου λοχτό. Άντε, εντάξει. Να του φαγώθηκε. Γεια σου, αγόρι. Ο Πάτερ Αμβρόσιο. Άντε, η Πάτιε. Ξεκινάμε σε λίγο. Άντε, break να βάλουμε διαφημίσεις και να ξεκινήσει η Ράδιο Μαρμίτα.